Παναγιώτη, βγάλε τα μπιφτέκια από τα αυτιά. Παναγιώτη, βγάλε τα μπιφτέκια από τα αυτιά και άκου λίγο τι σου λέει ο κύριος Φινεμενίδη. Τα μπιφτέκια βρε, τα αυτιά έχουν επί μέσα. Βγάλε τα μπιφτέκια τα παγωμένα. Συμπαθώ και τον Οκτάρια, συμπαθώ και τον Γιάννη, συμπαθώ και τον Ανδρεούλη, συμπαθώ και σένα. Ποιο είναι το θέμα? Δεν κατάλαβα. Παναγιώτη, άκουσε τι λέω. Βιάζουμε, φίλε. Αυτό δεν μπορεί να είναι μαζί σου. Καλά, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Δεν έκανε τίποτα ο Φτάργες, μου έκανε. Μα Φίλιππα, εμείς χαλάμε και μια δεκαρά έξω. Κυκλοφορούμε πράσινα, με μοβ, με κίτρινα. Αυτό δεν πάει πουθενά. Πετάμε ένα δωράκι. Αλλά εγώ συμπαθώ και εσά, συμπαθώ και εκείνον. Ποιο είναι το θέμα? Πού είναι το κακό? Πού είναι το μεμπτό? Έλατε. Κόμπλεξ έχει. Έχει κόμπλεξ. Πού είναι το μεμπτό? Ζηλεύει και γιατί εμείς μπορούμε να πάμε και σε ένα μπουζούκι και ένα κολόμπαρο και ένα στούντι. Αυτός πού θα πάει? Στα Everest, θα σε βγάλω στα Everest. Πού θα σε βγάλω στα Everest? Με αμάξι χωρίς χρέο. Εμένα πάντως οφείλεις να πεις Οκτάρια ότι δεν μου κάνει αφιέρωμα, με συμπαθεί. Κάτσε, θα σε κάνει και σε να περίμενα, Τρεούλη. Είναι persona non grata. Όσοι πάνε. Ποιος είναι non grata persona non grata? Ποιος είναι non grata persona non grata? Εγώ μάλλον, ήρθατε. Persona non grata. Γιατί είναι non grata persona? Γιατί ήρθα εδώ στο Γιάννη και στον Οκτάρια. Συγγνώμη για την εκφέρση μου, αλλά κατά λάθος τώρα με αυτά που ακούω έπιασα λίγο τα αρχίδια μου. Α, συγγνώμη τώρα φίλε, πού θα πας, σε ποιο live θα πας? Από εκεί που βρίζουν ένα σοβαρό live με 300 άτομα. Γιατί είσαι, θα πας δηλαδή, θα μπεις μέσα στο τον Bianchi ή θα μπεις στη Ferrari? Εγώ δεν έχω προγραμματισμό, εγώ δεν βγαίνω σε κανένα live εκτός από το δικό μου πρώτο κρατούμενο. Απλώς τώρα έτυχε, το πήρα έτσι εντελώς αβίαστα, με είπες γεια σου και πήκα. Γιατί... Ναι, ναι, τώρα να πας κάπου που βρίζουν, ταιριάζει τώρα η κορμοστασιά με κάποιον που βρίζουν, αν είναι δυνατόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Σιγά καλά, μην πηγαίνουμε σε λάι που βρίζουν, πάτε καλά. Μα δηλαδή ο Φίλιππας έχει τα αφαγκατέ να πάει τώρα από εκεί να ακούει Παναγίες, Χριστούς, ρατσιστικά και αυτά και να μην υπάρχει μια γυναίκα μέσα, αν είναι δυνατόν. Ναι. Θέλουμε και μια πολυτελεία στην να κάνουμε. Μόνο τέτοια. Η προσευχή μας. Είναι θέμα... Το σλόγγαν, αυτή η προσευχή είναι το σλόγγαν. Ναι, ναι, είναι θέμα κέριο αυτό, τα μια πολυτελεία που στη ζωή μας δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι τέτοια. Η σημασία μπορούν να κάτσουν όμως δίπλα στα μούνια πολυτελείας. Με αυτά βγήκες Βουλγαρία, με αυτά πήγες από εδώ, με αυτά πήγες από εκεί. Που δεν τα βλέπουν ούτε επιπληρωμή. Μια πολυτελεία το λέω μεταφορικά. Απλώς είπε για μένα οι γυναίκες είναι οι μούσες μου, κατάλαβες. Μα... Ο λόγος που δημιουργούμε, ο λόγος που εργαζόμαστε, ο λόγος που ξοδεύουμε, ο λόγος που υπάρχουν. Μα τα χαλάς, Φίλιππε μου, έχεις μια κοπέλα δίπλα και τα πληρώνεις όλα. Τα καλύτερα, την πας στα καλύτερα ρεστοράν, στο καλύτερο ξενοδοχείο, όλα μπαμ, αβέρτα. Δεν λες πόσο κάνει, ορίστε, πάρε την καρδόλα, open. Σέβομαι, γιατί σέβομαι την κοπέλα που έχω δίπλα μου και σέβομαι και τον εαυτό μου. Πού θα πάω, σε παρακάτω, ανάγκη. Ο άλλος πήγε στο μεταξουργείο, έδωσε 20 ευρώ, φάγηκε πόρτα. Συγκρινόμαστε με αυτόν τον άνθρωπο εμείς. Πήγε στην ψήλα και τον έδιωξε, αν είναι δυνατόν. Μέχρι και η ψήλα βρέω, τον έδιωξε. Βρέω, καλά, κατάλαβα. Βρέω Χτάρια μου όμως και εσύ. Ξέρεις πολύ καλό ότι σε συμπαθώ. Όμως, συνέχεια τον αναφέρεις, γιατί του δίνεις εσύ. Μας βρίζει τόση ώρα, εμείς δεν τον πειράξαμε. Μα να κάτσεις να μιλήσεις για την Αλέκη Βουγιουκλάκη, να μιλήσεις για ανθρώπους σημαντικούς, μιλάς για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ασχολούμαι και να τρελούν καθόλου με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον βλέπω καν. Μου έδειξε τις φωτογραφίες του και ούτε καν τον ήξερα. Μετά θυμήθηκα ότι υπάρχει εδώ πέρα μέσα. Δεν υπάρχει. Υπήρχε. Εσείς τον κάνετε εκεί. Ναι, υπήρχε κάποτε ένας κύριος, ναι. Εσείς τον κάνετε εκεί, υπάρχει. Κύριε Ξανδρεούλη μου, τώρα τι γίνεται. Υπάρχει τώρα το παιχνίδι του Χτάρια, έτσι θέλει, ας πούμε. Τον αρέσει αυτό το παιχνίδι. Μ' αρέσουν οι γυναίκες. Παιχνίδι με γυναίκες μ' αρέσουν. Να παίζουμε τις γυναίκες. Μέχρι και ο Φίλιππος το λέει. Εμένα μου αρέσει να παίζω με την Ολυμπιακάρα, με την Τζόρτζια, με την Μαρία, με την Βαγγελιό. Οι γυναίκες θέλω εγώ. Με πλούσια τα LA. Πίνετε κανένα ποτάκι εσείς τώρα ή ξέρω σφύρι περνάτε μόνο εγώ πίνω? Ανδρεούλη τώρα. Εγώ Φίλιππέ μου, παρόλο που δεν πίνω και δεν καπνίζω, είναι αρχή μου αυτή. Α, παπα, δεν έχεις πει ποτέ. Έχω πιει λιγάκι, αλλά δεν πίνω πιώματα γιατί θέλω να κρατάω το δέρμα μου και να μην γυρνάω και μετά έρχεται εγώ. Δεν έχεις καπνίσει ποτέ?
18 με 20, αλλά μετά το έκοψα γιατί μου ενοχλήσει τις πνεύμονες, το τσιγάρο, δεν καπνίζω. Μάλιστα. Κάνω μια υγιεινή ζωή. Κύριε Αντριούλη, όσα χρόνια και αν περάσουν, πάντα μικρός φαίνεσαι. Είναι, μα είμαι μικρός, αγάπη μου, είμαι μικρός. Ας γυαλίσω, δεν όχι, με την κάμερα, χαμός. Αυτά όχι, που λέμε εκεί... τώρα δίθεν ότι είμαι δίθεν 50 και μαλακίες, δεν είμαι τόσο. Πρώτο λόγο για να λένε, α, πώς βρε, όσα, όχι, όχι, δεν λέω αυτό. Θα σκάσουνε, θα σκάνε, θα γερνάνε, δεν θα γεράσω. Θα τους πηγαίνω μετά από... Στις κηδείες θα πίνουν το καφεδάκι τους, δεν θα πίνουν το δικό μου καφεδάκι, που να λυσάξουν, ναι. Ο κύριος Αντρεούλης και ο Φίλιππας είναι τσίτα και οι δύο, ούτε ραγάδες, ούτε τίποτα και ξενυχτάνε. Η αιώνια άνοιξη, η αιώνια, αιώνια, πιο αιώνια δεν γίνεται. Έτσι. Αψεγάδιαστη. Ακριβώς. Να είσαι ήρεμος. Ακριβώς. Yeah. Το νούμερο ένα από όλα, παιδιά, είναι να είστε ήρεμοι, να μην αποβάλλετε όλα τα τοξικά πράγματα. Καλοί άνθρωποι χωρίς τοξικότητα, καθόλου τοξικότητα. Να είστε ήρεμοι. Από εκεί και πέρα, λίγο να, έχετε, να είστε λίγο οικονομική ανεξάρτητη, μεγάλο ρόλο και να έχετε και γνώσεις. Βέβαια, παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό. Και γνώσεις. Και γνώσεις που να αυξάνεται το πνεύμα και να εξελίσσεται την ψυχή μέσα από αυτές. Οι τοξικότητες είναι για τοξικούς ανθρώπους που δεν έχουν νου, τελείως. Γεια σου, ή έχουν σαλεμένο νου. Γιάννη, εδώ είσαι. Πού είσαι, Γιάννη? Ο διοργανωτής είναι εδώ. Εδώ είναι, κύριε Γιάννη. Μας το αφήνεις εμάς. Εδώ είναι ελεύθερο. Μπαίνεις μέσα, Φίλιππα, και είσαι ο άρχοντας. Δεν σε ενοχλεί κανείς. Ο Γιάννης τέτοια ώρα δουλεύει ή όχι? Όχι, ξεκουράζεται, μας είναι εδώ μέσα, κάθεται. Βάλε κανένα μια γυναικάρα εδώ. Έχουμε, δίπλα σου, έχεις δίπλα σου την Ολυμπιακάρα, γυναικάρα όμορφη. Δεν τις βλέπω, βάλτε λίγο κάτω. Θεότητα. Δεν βλέπω, τώρα βλέπω μια Τζου και Θεία Δίκη, πού να καταλάβω. Βάλτε λίγο κάτω. Η Θεία Δίκη είναι όμορφη ή απλά είναι Θεία Δίκη? Πανά θέμα, Αντρεούλη. Βάλτε άλλη γυναίκα. Παρακαλώ πολύ, έχουμε δύο κενές θέσεις. Δύο όμορφες γυναίκες, παρακαλώ πολύ. 300 άτομα θα ανέβουν δύο γυναίκες. Δύο όμορφες γυναίκες. Καλά, είμαστε καλά. Και εσένα, ο Θεός. Καρδιές μου γλυκές, να προσέχετε. Με κάμερα να ανέβουν. Δύο όμορφες γυναίκες με κάμερες, παρακαλώ πολύ. Σήμερα πάλι με βρίζανε εδώ με. Εντάξει, αυτά συμβαίνουνε. Με βρίζανε πάλι εδώ μέσα σήμερα. Αγνόησέ το, Αντρεούλη, αγνόησέ το. Κάτι. Αγνόησέ το. Χθες, Αντρεούλη, ήρθε ένας αστρολόγος εδώ πέρα και είπε για την ηλικία σου κάτι βλακίες, έλεγε εδώ. Ναι, αλλά μετά τον έβαλα εγώ στη θέση του. Και εγώ τον έπιασα. Ποια ηλικία μου και ποιος αστρολόγος και ποιος είναι η ηλικία μου και τι μαλακίες να λέει ο καθένας. Ότι σε ξέρει, λέει, μαζί με την Κρανιδέλη, ότι σε ξέρει, λέει. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Να μην προσπαθεί να, μην προσπαθεί να παίρνει όνομα κάποιος από μένα. Δεν ξέρω κανέναν. Είναι ψέματα όλα αυτά. Έτσι. Παρακαλώ πολύ, δύο όμορφες γυναίκες ανέβουν στο παράθυρό μας. Η Δώρα, μπήκε η Δώρα. Έλα, Δώρα, πάνω. Με κάμερα. Έλα, Δώρα. Αχ, και τι έλεγε αυτός ο αστρολόγος. Αστρολόγος, δεν είναι αστρολόγος. Το 90 κάτι ότι ήσουν, δεν ήσουν 18 με 20. Ήσουν παραπάνω, έλεγε, ότι δεν είσαι να του 50 πει, ετών. Να της πει, θα της κάνω μήνυση, μη μου τη λέγεις, τυχώς θα της κάνω μήνυση και θα είσαι δικαστήρα τα πει αυτά. Όχι, αστρολόγος, όχι, άντρας. Δεν το έχω σε πολύ να την πάω κατηγορούμενη, γιατί ο καθένας ότι λέει θα έρχεται να αποδεικνύει κιόλας. Αντρεούλη, άντρας αστρολόγος, άντρας. Δώρα πάνω, έλα Δώρα. Αντώνη το λέει. Καταρχάς Αντώνη, δεν ξέρω κανένα Αντώνη. Καταρχάς έχω 9 διπλώματα αστρολογίας. Δεν χρειάζομαι αστρολόγο να μου πει τίποτα. Yeah. Τα αστρολογικά τα ξέρω πιο καλά από τον καθέναν έχω πέρα το θέατρο. Άρα την δίνουμε στα μάτια του. Μια ωραία γυναίκα, έλα πάνω Δώρα. Το παραδέχτηκε όμως όταν το ρώτησα ότι ξέρεις από αστρολογία. Το παραδέχτηκε αυτός. Πολλά πράγματα ξέρω και δεν θέλω να ασχοληθώ. Αν ασχοληθώ, όταν μου κάνει κάποιο κακό και ασχοληθώ, δεν θα θέλω να ασχοληθώ. Επειδή ξέρω πολλά πράγματα. Ξέρεις πως λέγεται, Αντώνης Ξενικός.
Μετά δεν ξέρω, όμως... κανένα ντόν. Μετά όμως... Δεν ασχολούμαι, δεν το ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέτε, δεν ξέρω. Okay. Δεν με απασχολεί να γίνει κάτι. Κυρία Πανάθα, αυτή το ξέρει τον κύριο Αντρεούλη, αυτός δεν τους ξέρει όλους. Εγώ που να τους ξέρω, καλέ. Καταρχάς είναι ο μόνος εθνικός στάρ που τον ξέρουν όλοι και οι πέτρες έξω, εκτός από το TikTok, όπως το Φίλιππα. Όλοι οι άλλοι είναι εδώ μέσα εθνικοί. Ψεύτες. Μα δεν υπάρχει εθνικός τίποτα. Το τίτλο εθνικός θα είναι εθνικός. Κάτσε, Αντρεούλη, ποιος έχει παίξει στα κανάλια, ποιος ήταν στο Τηλευτιάρι, ποιος ήταν στο High TV, ποιος ήταν από εδώ, κανένας Τηλευτιάρι. Ο καθένας αυτός που είναι, λοιπόν. Ποιοι εθνικοί και μαλακίες τώρα. Μετά από μη βγήκαν εδώ πέρα μέσα και έγιναν εθνικοί δονητές, εθνικές χούπες, εθνικά αρχίδια, εθνικά μύδια. Έλα, σε παρακαλώ. Φτάρι, ανέβασε λίγο τον Τσίπρα. Όχι. Το Βασίλη το ανέβασε. Ναι. Ανέβασε τον Βασίλη, Με τον Do You Wanna Play ανέβασε. Ναι, εννοείται. Καλησπέρα σας, ρε κουκλάκια μου όμορφα, τι κάνετε. Καλησπέρα, Βασίλη. Πώς θα πάτε? Εγώ μόλις, Βασίλη, γύρισα από Μπουργκελότσα. Εσύ πρώτα απ' όλα είναι ανεπίτρεπτο να γυρνάς από Μπουργκελότσαρκα. Εσύ πρέπει να γυρνάς... Από στούντιόρκα τσαρκά, όχι Μπουργκελότσαρκα, σε στούντιο μόνο. Το λιγότερο. Ναι ρε φίλε, δηλαδή τώρα πέφτεις στα... πώς να σου το πω, πέφτεις. Το δεκάρικο σε κοσάρκο, τι είσαι βρε φίλε, πάει τζένε στούντιο και διτζόγο από τα στριπτής. Ρε φίλε, τόσο ωραίες γυναίκες. Τόσο ωραίες γυναίκες. Γίνεται εσύ τώρα να κυκλοφορείς με γυναίκες τώρα του δεκάρικου ή του σάρικου. Τι λέω μεταφορικά, ρε παιδί μου, Μπουργκελότσαρκα. Είσαι ωραίος άντρας. Εσύ μπορείς να διαλέξεις μια γυναικάρα και να τη βάλεις δίπλα να τελειώνει. Δεν έχω βασίλει. Γεια σου, Φίλιππε. Να, η Βίκη για εσάς ανέβηκε, Φίλιππα. Για πάρτε σας, κυρία Βίκη. Πάλι μια λατρεία στον κύριο Φίλιππο. Πάλι είναι μεγάλο παράσχημα. Γεια σου, Βίκη. Πάλι και την καμερίδα. Σε πολλά. Εδώ. Ο Γιάννης πρέπει να αλλάξει το όνομα του, την επωνυμία του τίτλου του εδώ μέσα. Ναι, χάνει, μπράβο σου, μπράβο. Γιάννη, πρέπει... Κάντε... Κάντε... Για πάμε και κάμε και η κάμερα. Ο ξενοδόχος της Κατερίνης. Όχι, ο Γιάννης... Εμένα θα μου άρεσε ένα γραφικό όνομα, λόγω ότι υπάρχει και τραγούδι να λέγεται Γιάννης Κανατάς. Ο Μεταμεσονύχτης. Όχι, Κανατάς, που είναι το τραγούδι. Μπάρμπα, Γιάννη με τη στάση. Δεν σου έχει έρθει μήνυμα ακόμα. Πέρα με Αντρεούλη, σου έρχεται μήνυμα εσένα, στο Μπλέι έρχεται μήνυμα, στη Βίκη σε όλους. Έχει ξεκινήσει όλο σε γράφει. Ρε σε οχτάρια, γιατί έχουν φαγωθεί να τσακωθούν οι δυο μας να δουν game δυο μας, τι έχουν γίνει. Μάλλον σε μπερδεύει με το μεγαλέτο θέλω να με τσακωθείς ρε εσύ, γι' αυτό. Όχι ρε, με σένα ναι ρε, μου το είπανε χθες. Ποιος σε βάζει. Μεγαλειότατη. Αυτή τσιμπούκι, πάει από εκεί και γλύφει τον άλλον ρε, βρωμιάρα αυτή. Ζηλεύει, δεν μπορεί μόνη της. Δεν να τσακωθώ λέω, αφού δεν μου έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τσακωθώ σε όλοι και ντε. Ναι, ζηλεύει αυτή και μετά μα, κάνε τον boost στον καράφλα συντονιστή και μας πετάει από κάτω, τα βλέπεις. Πας εκεί, σε πετάει. Πάω εκεί, μας βγάζουνε. Ξέρεις τι το έφτιαξε ένα ξημέρωμα, Του πέφτει μία καρφωτή και λένε ότι ξέρεις κάτι, βάλτα λέει με αυτό να είναι. Και μου έρχεται. Ανεβαίνει παράθυρο και είμαι συντονιστής εγώ. Και μου λέει, ξεκινάει και μου λέει συγγνώμη κιόλας ρε παιδιά εδώ μέσα, λέει αμώ την Παναγία σου, μου λέει και το χρυθός και του κλείνω το μικρόφωνο. Και μίλαγε μόνος του στην κάμερα κανένα μισάωρο. Ναι, δεν χαμπάργεζε αυτός. Βρίζει με κλειστή κάμερα, όλα με μικρόφωνο, όλα τα πάντα. Ανοιχτή κάμερα, κλειστό μικρόφωνο. Και έβριζε, ναι. Έβριζε. Τρελός, ρε. Δηλαδή, Παναγία τη φταίει. Τι είναι αυτό το πράγμα με την Παναγία. Κοίτα να σου πω κάτι, αν δεν υπήρχαν αυτοί φίλοι. Βρίζει τα θεία, θα πάει του καλού αυτός. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε γέλιο να σου πω την αλήθεια. Τώρα, φίλε και μήνυμα, τώρα σε βλέπει εδώ. Μήνυμα κατευθείαν και μπλο. Ναι, και ξέρεις, εγώ τώρα θα μου κοπεί η όρεξη.
Πάει άλλη και τον γλύφει αυτή η Κάρμη που τη λένε, αν είναι δυνατόν. Ο Φίλιππος κάνει σε όλα τα live. Έχει περάσει από όλα τα σαφόνια. Για ποια Κάρμη μιλάς? Παιδιά. Η μεγαλειοτάτη που τη λένε. Η Κάρμη είναι φίλη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ και δεν θέλω πολλά. Η Κάρμη είναι πάρα πολύ καλό άτομο. Αλλά στο γήπεδο. Να τη χαίρεσαι, Αντρεούλη, ωραία φίλη έχεις. Είναι μια κοπέλα εδώ και είναι πολύ καλός άνθρωπος. Αυτή που λες, πάει και μας βρεις δίπλα τώρα. Ωραία, εγώ θα του πω τη Κάρμη, θα μην ξαναπάει εκεί. Εγώ θα τη το πω. Καλά, και άμα σ' ακούσει, φίρα μου. Εδώ έκανε το Βασίλη μπλοκ, εδώ έκανε εμάς για τον άλλον, για τον Καράφλα. Όχι, δίπλα. Ο άλλος ο μαλάκος, ο Καράφλας μας κάνει. Συγγνώμη, Βασίλη, συγγνώμη λίγο, δεν είσαι φίλος Κάρμη, εσύ? Ναι, ναι, ναι. Όταν μπαίνει ο Καράφλας, σε πετάει κάτω. Άκου να δεις, άκου να δεις. Εδώ μέσα μπερδεύονται. Εδώ μέσα, πρόσεξε να δεις. Πολλοί το παίζουν ιστορία μου, αμαρτία μου, μέσα στα live. Στα πριβέ πέφτουν συγγνώμες και σε παρακαλούμε πολύ, έλα στα live μας και τέτοια, οπότε... Γλύφουνε για τα άτομα. Έλα. Γλύφουνε, ενώ όταν είναι ο άλλος, ναι. Ρε φίλε, το έχω πει από την αρχή ότι εμένα δεν με νοιάζανε τα νούμερα. Εγώ έκανα Instagram. Δηλαδή, όταν κάνεις live στο Insta, συνηθίζεις τα μικρά νούμερα. Το να δεις μεγάλα νούμερα και να ξαναμικρύνουνε. Αυτός εδώ από κάτω για να καταλάβεις τώρα που βλέπεις με τη σοκολάτα, ξέρετε ποιος είναι? Ο μαλάκος απατεώνας, ραδιοαπάτη, ένας ξεφτύλας είναι που βλέπει τον κόσμο. Μπράβο, μπράβο. Απατεώνας είναι αυτός. Παιδιά, σε κόψω. Κάμερα θα βάλεις, δεν να περιμένουμε. Χάρηκα πάρα πολύ που με βάλετε στην παρέα σας. Απλά θα σας πω καληνύχτα. Και χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Φίλιππο. Δεν θυμάμαι το επώνυμό σας, κύριε Φίλιππο. Φίλιππο, βρε, τι Φίλιππο? Ναι, εντάξει. Απλά δεν ξέρω, το έχω τρομερή αδυναμία. Είμαι σε καροτσάκι και δεν μπορώ να πάω να τον δω. Θα ήθελα πολύ να τον βρεθούμε, κύριε Φίλιππε. Να είσαι καλά. Μόνο ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αλήθεια, αλλά πού να σου έρθω με το καροτσάκι? Μόνο εκτός να πάμε κολονάκι. Μόνο. Έβαλε βέτο. Υγεία και υπομονή, Βικάκη. Ναι, εντάξει, το παλεύω καλά. Λέει, εδώ έβαλε βέτο ο Παναγιώτη να σε κάνει μπλοκ η Καρμή στον Βασίλη. Δεν τον κάνει μπλοκ η κυρία Καρμή, κάνετε λάθος. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχω πρόβλημα ούτε να κάνει μπλοκ και λοιπά. Το θέμα δεν είναι το να κάνεις blog, επειδή δεν είσαι το νομοθετικό του TikTok με το Instagram, διαφέρεις το να κάνω blog, θα σε συναντήσω σε άλλο live. Τουλάχιστον άμα δεις επάνω εμένα, εγώ εδώ κάποιον επάνω, πολύ απλά κατεβαίνει. Τώρα αυτά τα blog εδώ μέσα, τα ακούω τι να σου πω, σαν καραμέλα. Παιδιά, και γιατί πάτε εσείς από εκεί και μεταφέρετε λόγια από εδώ, άρα δεν είσαι σωστοί κι εσείς. Πάτε από εκεί, γράφετε από εκεί, έρχεστε από εδώ, γράφετε από εδώ. Πάτε να μας δημιουργήσετε. Είναι κόντα ρε Αντρίουλε, ο άλλος βρίζει μόνο από το στόμα, τον πας από κοντά εξαφανίζεται. Δεν βγαίνει από το σπίτι, παίρνει το 100, τι να ασχοληθούμε με τον παππού, απάθηκε ένα κεφαλικό. Τους στέλνουμε φαγητό, διώχνουν τα delivery. Πάει στο κουδούνι, άλλαξε το κουδούνι, αν είναι δυνατόν. Καλά, να πάρετε που τους θέλετε φαγητό, αντί να θέλετε φαγητά σε ανθρώπους αξιόλογους, αυτό έχω ξαναπεί. Θέλετε αυτού φαγητά. Αφού πεινάει ο άνθρωπος, να με το βοηθήσουμε. Ρε οχτάρια, έλα να σου πω κάτι. Θα σου δώσω τη διεύθυνσή μου. Θα σου πω όμως τι μ' αρέσει, μη μου στείλεις τώρα κανένα σουβλάκι με λουγάνικο. Στείλε μου ό,τι θες. Ο άλλος ο Πάριος πήρε τηλέφωνο και λέει: Δεν τρώω, λέει, με Ελλάδο. Τι βάλετε μου λίγο λαδάκι, βάλετε μου το ένα. Τα άλλαξε κιόλας. Θα σου πω: Γίνεται να μου παραγγέλνεις εσύ, δεν με νοιάζει να τα πληρώνω. Απλά λέγε μου, ξέρεις κάτι, τα πληρώνω. Δεν ξέρω, παιδί μου. Είναι πληρωμένα, ρε φιλόλα. Δεν ταλαιπωρούμε κόσμο τσάμπα για 2-5 ευρώ. Δηλαδή τα στέλνεις πληρωμένα και δεν τα δέχονται. Ναι, ρε. Ρε, πώς τι να βρεθεί ένας άνθρωπος τέτοιος. Ούτε μην έχει ψαμίκι μέσα. Να σου κάνω, για ποιο λόγο ρε φίλε να ταλαιπωρείς στο delivery, για πες μου εσύ. Μαλακία δεν είναι για 2-3 ευρώ, αφού τα πέτασε δώρα. Για να σου πω αυτές οι 2-3 ευρώ ρε παιδιά, ποιος τρώει 2-3 ευρώ μόνο. Όχι, δεν κατάλαβες Αντρεούλη, λέμε να στείλουμε ένα delivery που ο καφές κάνει 2 ευρώ. Γιατί να ταλαιπωρήσουμε τον delivery για πλάκα για 2 ευρώ, σε κάτω πράγμα. Αυτές οι 7 ευρώ. Δεν κάνει 2, κάνει 2-3 ευρώ. Σου λέω, τι, στον άλλον
Καναπέ του κάναμε δώρο, του μαλάκα του πάρει. Μια πολλά δώρα ακούω και δώρα δεν βλέπω. Να σα πω κάτι, αυτά θέλω πολλά ακούω εδώ μέσα. Τώρα, Αντρεόλη, στείλε μου τη διεύθυνση και έδεσαι από το εφούτη να σου στείλουμε ό,τι θέλει. Σου ή θε. Ναι, καλά, βλέπω δώρα. Ακούω δώρα, τραγούδια, δώρα, καφέδε, φαγητά και τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπω να γίνεται. Πώ το βίζε, φωνάξουμε μάρτυρε, τα έχουν δει όλοι. Τα έχει δει ο Πάριο, τα έχει δει ο Παναγιώτη, τα έχει δει ο Ιωάννη, όλα. Θέλω την πραγματικότητα. Θα τα δει live, ρε. Θα τα δει live. Εννοείται, κανένα πρόβλημα. Γύρω-γύρω, δεν τα πιστεύω. Εγώ θέλω να το δω εγώ πώς θα υπάρχουν αυτά. Τώρα στείλε μου τη διεύθυνση, σου στείλε μου να δει αμαν ή όχι. Ανδρεούλη, αυτό το που κάνει τώρα που στη είναι συκοφαντία σε μένα και σε σένα, μα βλέπει τροφαντού και σου λέει τώρα. Όχι, καλά. Και σου λέει τώρα πώ αυτοί θα τα παραλάβουν και θα τα φάνε και λάθο. Θα σου λέω ποικιλία κιόλα, Ανδρεούλη, είναι ποικιλία. Συγγνώμη, άμα τα πάρουμε, τι και να τα φάμε, θα τα πάρουμε. Τι και να τα δει, τι είναι ψευτικά. Φαγόσιμα είναι. Οχτάρια, εγώ το φαγητό μου είναι lifestyle, λοιπόν δεν τρώω. Τι τρώτε? Ριμπάι, τόμαχο και τέτοια θα είναι. Εγώ τρώω... Από μαύρη θάλασσα. Μόλιν σεξι. Όχι, πες μου λίγο, τι διατροφή κάνεις γενικά, για πείτε μου λίγο. Λυπή ποιοτική. Τι εννοείτε, λέτε... τι τρώτε, πείτε μας ένα μεσημέρι τίποτα να φάτε. Φιλέτο, λίγο φιλέτο και μια σαλάτα. Το κρέας και σαλάτα, φιλέτο και σαλάτα, μπιστέκι και σαλάτα, κοτόπουλο και σαλάτα. Μανιτάρια, πλευρό τους, ψητά και τέτοια. Ακριβώς, μέχρι πρωτεΐνες, έχω πρωτεΐνες. Οι Μενίδη, ποιες είναι πια οι πιο ακριβές μπριζόλες? Αυτές οι ιαπωνικές. Οι ιαπωνικές που είναι... Γουάγκι που τρώει ο τέτοιος, ο Κόλιας. Πώς το λέω αυτό, ναι. Ριμπάι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ριμπάι, όχι. Πολύ φθηνό. Αυτό το ιαπωνικό. Έχει 300 ευρώ, 500 ευρώ το κιλό αυτή, μια γουάγκι, πώς λέγεται. Αλλά δεν είναι, το σπάνια να βρεις στην Ελλάδα. Το πουρο του Φίλιππα είναι το πιο ακριβό πάντως που καπνίζει. Γιατί ρε παιδιά να πρέπει να φάμε μια ριμπάι μπριτζόλα που κάνει 300 ευρώ, δηλαδή τι έχει περισσότερο από τις άλλες μπριτζόλες? Τη χαϊδεύουνε Ανδρεούλη, τη χαϊδεύουνε, λέει, τις παίζουνε κλαρίνο. Θα την πάρω εγώ μια ωραία μπριτζόλα, θα την πουλήσω καλά, θα τη χαϊδεύσω πάνω στον μπούτσο μου και μόλις θα πάρει το χάδι αυτό θα στηθεί και θα γίνει τέλεια. Μ' αρέσει αυτό πολύ το χιούμορ που έχει ο κύριος Ανδρεούλης, μπράβο. Και χαϊδεύουνε την πριτζόλα και ομορφαίνει και τις παίζει το κλαρίνο. Είναι ολόκληρη. Φέρτε μου και εμένα τις πριτζόλες να τους τραγουδάω. Να πάμε, κύριε Ανδρεούλη, θα πάμε στον Κρουσάρο να φάμε κάτω και σε εσάς. Στον Κρουσάρο που έχει ωραία φαγητά, είσαι στο Καστελόριζο. Είναι ωραίος ο Κρουσάρος, είναι ωραίος ο Καστελόριζο και ωραία ψάρια, γόρι μου. Εννοείται, θα πάρουμε ένα... Έτσι, μύδια, μυδοπίλαφο και τέτοια. Δεν θέλω να μύδια, τα μύδια είναι αρνητικές τροφές. Εγώ θα φάω το ψάρι μου και τα το ψάρι σας μεσός από πάνω, μας καθαρίσει όλο το κουταλάκι μπροστά σας. Το ψάρι μου θα είναι στην αγρίδα. Έτσι. Σκαθάρι. Στην αγρίδα με χόρτα πικρά. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε ποτέ. Τι δουλειά έχει να τρώσει ψάρι. Στη θάλασσα με χόρτα που είναι στο βουνό. Πώς γίνεται έχει να τρώσει δουλειά. Εγώ δεν τρώω χωρίς σαλάτα το φαγητό μου. Θέλω να έχει σαλάτα το φαγητό μου. Όλοι έτσι. Ναι, και εγώ δεν μπορώ χωρίς σαλάτα. Λοιπόν, δεν γλιστράει αλλιώς. Δεν γλιστράει και δεύτερον, εγώ είμαι γόκερος. Αν δεν φάω και τα χόρτα μου, πώς θα γίνει. Η κατσίκα είμαι γόκερος. Έτσι, στο Δρακούλη θα πάμε το National κάτω και όλα στο υπόγειο που είναι το ωραίο δωμάτιο. Και τα παντού Φίλιππα. Εγώ ρε παιδιά που είμαι φτωχομπινές τρώω προβατίνα, δεν ξέρω γιατί. Εσύ πας στον Κάκια έχω ακούσει, πας και τρως στον Κάκια κάτω, yeah. Και Σαλαμίνα, ε. Όχι ο Κάκιας, δίπλα από τον Κάκια. Πιο καλό. Ναι ρε. Παραλία λέγε το μάλλον. Πώς είσαι Σαλαμίνα, Βασίλη, σήμερα, γιατί εδώ Θεσσαλονίκη έβρεχε συνέχεια. δεν είμαι Σαλαμίνα, είμαι Λαύριο. Έβρεχε, σήμερα. Όχι, τίποτα. Σκάβουν καλή στην Αθήνα, Φίλιππα. Πολύ εμένα, Φίλιππε, μου έκανε εντύπωση, γιατί διάβαζα ότι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη σήμερα και χθες με τις βροχές ήταν τα χρονικά πρωτάκουστο, τέτοια εποχή να βρέχει εκεί πέρα. Πρωτάκουστο, δηλαδή δεν ξέρω τι έχει τραβεί. Σήμερα το παραέκανε. Είχε ένα διάστημα ότι 2-3 ώρες έβρεχε πάρα πολύ. Μα είναι δυνατόν τέτοια εποχή, είναι δυνατόν.
Τώρα να το βράδυ. Να σου πω κάτι καλό είναι. Καλό είναι, σίγουρα. Είναι καλό. Αθήνα ήθελα εγώ να βρέξει, αλλά να δροσίσει, αλλά δεν βρέχει. Που δεν βρέχει, αφήστε ζέστη πάλι. Παιδιά, να σας πω και κάτι με το air-condition. Πού να βρέξει τα νέα αιθρά, είναι ωραία βουνίσια, δροσιά. Παιδιά, τα air-condition δεν είναι άμυρα ευθυνό, να ξέρετε. Όσο και δροσιά να προσφέρουν στον άνθρωπο, να ξέρετε ότι μέσα στο σπίτι ένας άνθρωπος που έχει θέματα με τα οστά του, αυτός ο πάγος των air-condition, εμένα με έκανε να μην μπορώ να κουνήσω το δεξιό μου χέρι και δεν ήξερα από τι. Τα air-condition είναι θάνατος, μην νομίζετε ότι είναι πανάκια. Με πονάει ο τέραντάς μου στο δεξιό χέρι, δεν μπορώ να το σηκώσω. Με πονούσε η μέση μου, δεν μπορούσα να κάνω τρία βήματα. Δηλαδή με χτύπησε πάνω στα αρθρώσεις μου. Και στον τέλος. Όχι, δεν έπαθα ψήξη, με χτύπησε στο πρόβλημα υγείας μου το κοντίσιο. Ναι, σίγουρα. Ναι. Βάει, και τι. Ναι. Όταν βάζουμε κλιματιστικό πρέπει να ανοίγουμε και κανένα παράθυρο. Μπράβο. Γεράματα εσένα, εγώ γεράματα δεν έχω, αλλά εσένα τα γεράματα να μην σε βρούνε. Κοίτα, το σωστό κατάλαβα, είναι ο ανεμιστήρας. Εγώ... Πήρες την κατάσταση. Το σωστό. Τα γεράματα. Πάτε δίλο. Τώρα το air-condition είναι αλλιώς. Μπορεί να σου καταστρέφει δύο-τρία πράγματα, δηλαδή να σου ξεραίνει από τη μία το στόμα. Από την άλλη να έχει τα γαμίσια, αλλά εγώ το air-condition δεν μπορώ να το πω. Σε καταλαβαίνω, αγαπητέ, αλλά εμένα προσωπικά μεταράζει τις αρθρώσεις μου. Δεν μπορώ καθόλου του πάγου. Παλεύεται όμως ο Αντρέουλη χωρίς air condition. Δεν γίνεται. Υδρώνεις, στάζεις, μυρίζεις. Βάζεις ανεμιστήρα. Πώς θα κάνεις σεξ χωρίς air condition, Αντρέουλη, δηλαδή. Για πες μου τώρα, γίνεται σεξ χωρίς air condition. Να σου πω κάτι, το μυρίζει, μυρίζει βρωμιάριδες. Δεν μυρίζει μια που είναι μέσα σε αφρόλουτο όλη τη μέρα. Έλα, σε παρακαλώ. Μα θα κάνεις τώρα μία-δύο ώρες σεξ. Δεν θα έχεις air condition, θα στάξεις. Ναι, σιγά μην καθόσαστε και κάνετε δύο ώρες σεξ. Μαλακίες λέτε τώρα, δεν θα σας πιστέψουμε. Άσεις, παρακαλώ. Κάνετε μαλάκες δύο ώρες σεξ, αλλάξτε γυναίκα. Βρείτε μία που να σου κάνει ένα 15 λεπτάκι και να τελειώνει το πανηγύρι και να ρίχνεις και έναν ύπνο μετά. Άμα θες 10 λεπτά, πας δίνεις ένα δεκαρικάκι με ταξιδιό και φυγές. Εγώ τώρα λίγο να πετάξω λίγο την μπάλα στην κερκίδα. Λοιπόν, αλλάξω λίγο θέμα και θα αποχωρήσω. Εγώ, παιδιά, τώρα θα καθίσω να βρω. Θα πω μια λέξη να δω όποιος την ξέρει, να δω τι σημαίνει. Κομκεσταντόρ. Ποιος είναι, τι είναι, τι εδώ σας θέλω. Τι είναι αυτά που μας λέει στα γαλλικά, μίλα μας στα ελληνικά. Όχι, ισπανικά είναι κομκεσταντόρ. Εδώ δεν έχουμε μάθει ελληνικά, ισπανικά, θα μάθουμε. Όποιος το βρει θα τον παραδεχτώ. Λοιπόν, έχει έκδοση στο κουστούμι. Όχι. Εγώ κάθομαι τώρα να βλέπω μια ιστορική σειρά που λέγεται Κουκκεσταντόρ. Κουκκεσταντόρ, ο πρώτος Κουκκεσταντόρ ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος. Διαλέγονται αυτοί όλοι που απειλήσαν. Ο Σαρλς Γέρμανι, ο Άγιος Γερμανός, ο οποίος είναι μετεσάρκος του Κολόμβου. Και βλέπω τώρα αυτή τη σειρά Κουκκεσταντόρ, όλους αυτούς τους Ισπανές ναυτικούς που πήγαν και ανακαλύψαν τις νέες για την Αμερική. Και τώρα είμαι στο επεισόδιο, είδα τον Χορτέ Κορτές που ανακάλυψε τους Ατζέκους και τους πολιόρκησε. Και τώρα είμαι στο επεισόδιο τον Περίνεθ που ανακάλυψε τους Ίνκας και πώς τους κατέκτησε. Έτσι λίγο για να ρίξω την μπάλα στην κερκίδα. Για την Αμερική θέλετε να πείτε, ο Χριστόφορος Κολόμβος. Και δεν ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακάλυψε την Αμερική, παιδιά, και όχι ο Βεσπούτσι. Δεν ξέρετε. Ο Χριστόφορος Κολόμβος πήγε στην Αμερική, πήγε στην Καραϊβική τελικά. Ήταν έξω λίγο από την Αμερική, στην Καραϊβική. Ανακάλυψε την Καραϊβική πρόσφατα. Κανονικά έπρεπε να λέγω όταν η Αμερική. Και την ονομάσα και Σπανιόλα. Τέλος πάντων. Έλα, Βασίλη μου, πες μου. Δεν αφήνεις αυτά και λέω πάρε μια σκαφάρα και πέρα να ρίξεις καμία άγκυρα. Βάλε και τίποτα επάνω. Έτσι. Δεν την ανακάλυψε ο Βεσπούτσι, φίλε μου, και άσε μας, σε παρακαλώ. Ξέρουμε ποιος την ανακάλυψε στην Αμερική. Ο Κολόμβος την ανακάλυψε και βάλανε μετά τον Αμέρικα Βεσπούτσι. Το ξέρουμε αυτό. Τα έχουμε διαβάσει από τα σχολεία, από τα κολέγια που πηγαίνανε. Και αχ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 α
Καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα στο κουτέα μου. Δικό μου ντοκιμαντέρ με τους κόκκες ταμπόρ, μισή ώρα και να πάω να κοιμηθώ. Και αύριο μην ξεχνάτε πρέπει να παράγουμε πλούτο από ποια στυλ και γκάβλα στη ζωή μας. Ναι. Εντάξει, γεια σας από μένα. Γεια. Μ' αρέσει αυτό το TikTok με πούστη, το έχω καψουρευτεί, ρε. Ασθένεια είναι. Ναι, όντως. Είναι ασθένεια, δηλαδή δεν γίνεται. Λες, κάθε μέρα γνωρίζω προσωπικότητα και πού θα πω και τι θα κάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ σας Είναι και ο κύριος Αντρεούλης που τραβάει εδώ πέρα μέσα. Το έχω ξεπεράσει, αγαπητέ μου. Εγώ κατά τον Αντρεούλη πήγα, παιδιά, να ξέρετε. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα, δεν έχω καμία εξάρτηση από το TikTok, ειλικρινά σας μιλάω. Έκανα ένα εξάωρο live με την εκπομπή του Κοκλώνη, νομίζω είχες έρθει Βασίλη, αλλά δεν σε έβαλε. Εμένα. Είχες έρθει με άλλο προφίλ. Εγώ. Δεν είχες έρθει. Μην μιλάς τώρα. Με σένα, do you Αντρεούλη, ξαναμπήκε. Σήμερα δεν ήμουν καθόλου στα live. Τώρα το βράδυ. Άρα, ωραία. Έκανα λοιπόν ένα εξάωρο live 5 ώρες και με το Κοκλώνη την εκπομπή. Ταλεκουράστηκα φυσικά. Το κλείσα και τώρα μπήκα λίγο στον Κυριάννη που είδα μετά από πολύ ώρα. Το έχω ξεπεράσει αυτό το κομμάτι του TikTok. Δεν το θέλω το TikTok εγώ. Αυτό που βλέπω να γίνεται μέσω TikTok το θεωρώ παράδεκτο. Να γίνονται εκβιασμοί, να ανοίξω live. Ανοίξτε live και πείτε. Πάτε και τις μηνυσούλες μόλις πείτε και περαστικά αυτό τον θα πείτε. Εγώ ρε Αντρεούλη που έχω τσακωθεί με τόσο κόσμο. Μην ασχολείσαι, Αντρεούλη. Τι να ασχοληθώ, μανάκι μου, όμορφα. Τι να ασχοληθώ, αγάπη μου. Τι να ασχοληθώ, αγάπη μου, εγώ. Δεν ξέρω πού τα τέσσερα με αυτούς τους ανθρώπους εδώ μέσα. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι και αυτές οι παρουσίες και αυτές οι προσωπικότητες κλπ. Πίστεψε με, δεν θα γνωρίζαμε το τι συμβαίνει ο καθένας όταν είναι εσόκλειστος στο σπίτι του. Δηλαδή, άμα βάλεις την παιδική σου ηλικία για παράδειγμα, έβγαινε στον μπαλκόνι και φωνάζανε γειτόνι στον μπαλκόνι, σε μπαλκόνι, τι κάνεις, καλά είσαι. Τώρα περνάς στους δρόμους, παρκάρεις. Ναι, μέχρι εκεί θα τους μάθαινες. Κατάλαβα τι λες, Βασίλη. Κατάλαβα. Δηλαδή, βλέπεις προσωπικότητες. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα που το έχω καρατσικαρισμένο εδώ μέσα είναι. Όταν ο άλλος δεν βάζει το όνομά του, δεν βάζει το επίθετό του, όταν κρύβεται, δεν ανοίγει η κάμερα, μη εκβιάζει την ομάδα και το χειρότερο είναι να κάτσει με τον επιθέτη. Η μεγαλύτερη πλάκα λοιπόν στο διαδίκτυο είναι να πιστέψεις κάποιον ο οποίος είναι άφαντος. Κάνε κάτι με το μικρόφωνο σου. Κάτρε, όλα δεν έχεις τη φωνή σου τίποτα, σε χαλάνε όλα. Δεν άκουσα. Εμένα. Όχι, το Αντρεούλη, ακούγεται πολύ φασαρία τα ακουστικά, ούτε η φωνή ακούγεται καθαρά. Φασαρία, ποια ακουστικά, εγώ δεν ακούω, εγώ δεν κινούμαι καθόλου αυτή τη στιγμή. Νομίζω από τον κύριο κάτω μου, το μικρόφωνο του, δεν ξέρω. Νομίζω τον κύριο Αντρεούλη. Παρακαλώ. Όχι, εντάξει είναι τώρα. Κύριε Γιάννη, τι νέα? Τα ίδια. Κατάλαβα. Γιάννη, άλλαξε όνομα, κάτω μεταμεσονύχτιος. Μια χαρά είναι έτσι. Τελειώσαμε, φίλε, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, φίλε. Διάβασε κάτω. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Ναι, 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 υπάρχει παιδιά κι αυτό. Black Mirror, ομολογώ ότι την πάτησα και εγώ, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι, αλλά όχι εδώ, στο Insta. Τι ακριβώς πάθατε? Να ερωτευτείτε μέσω social και έτσι. Θα σου πω κάτι. Υπήρχε μια αργόμενη αιμονική η οποία με παρακολουθούσε αρκετό καιρό, η οποία ήξερε ακριβώς τι είναι αυτό που μου αρέσει, τι είναι αυτό που με ιντριγκάρει, τι είναι αυτό που με εξιτάρει. Τέλος πάντων, και μου παρουσιάστηκε λοιπόν μια θεότητα Α, Χ, Ψ και Ω, η οποία δεν εμφανίστηκε ποτέ. Βασίλη, δεν το ξέρεις αυτό. Ό,τι ποστάρεις, ό,τι σκέφτεσαι και ποστάρεις,
μπορεί να το διαβάσει ο άλλος πάνω κάτω τι χαρακτήρα είσαι και να εμφανιστεί όπως εσύ τον θες. Λοιπόν, εδώ μέσα μου. Σίγουρα. Και σου λέω ότι δεν από δεν την πάτησε. Απλά τι γίνεται. Εδώ πέρα υπήρξε μία η οποία ήταν μονική με την μία σχέση που είχα τέλος πάντων. Η οποία όταν χώρισα εμφανίστηκε υποτίθεται και καλά από πουθενά. Μόνο και μόνο για να με συναντήσει. Από κοντά. Καταλάβες, δηλαδή έκανε το ίδιο, αλλά αυτή με συνάντησε, η άλλη δεν με συνάντησε. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, είναι πτυχές του εαυτού, είναι ένα σχολείο για μένα. Είναι καλό σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Δεν αντιληφθήκατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Συνήθως ο άνθρωπος λένε ότι έχει και μια αντίληψη, ένα δηλαδή δεν σας πήγε... Ναι, ένα ένσυκτο κάτι. Όχι. Κοίταξε να δεις. Όταν μπερδεύει, θα σου πω κάτι, όταν μπερδευτεί η λογική με το συναίσθημα, είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να διαχειριστεί κανένας άνθρωπος. Δε αλλιώς δεν θα ερωτευόσουνα, δεν θα έκλαιγες, δεν θα αγχωνόσουνα. Βασίλη, από κάποιο σημείο και μετά, ενώ στην αρχή όμως κάτι βλέπεις, κάτι. Δηλαδή, για να καταλάβω, παιδιά, κύριε Βασίλη... Παιδιά, Βασίλη μου, ακούστε με. Υπάρχουν άνθρωποι ευφυείς, με άκρα πάρα πολύ ψηλού δείχτην εμοσύνης, που μπορεί να ξέρουν τον άνθρωπο που αγαπάνε, δεν ξέρω τι εσύ προτιμήσεις στους γυναίκες, άντρες, τον άνθρωπο που αγαπάνε, εν πάση περιπτώσει. Τι ακριβώς είναι, αλλά ακριβώς τι είναι, ακριβώς. Και να τον αγαπάνε και να τον λατρεύουν, και να, με ακριβώς αυτό που είναι και ας μην είναι και το απόλυτα καλό. Γιατί αυτό το άτομο το γουστάρουνε. Μπράβο. Δεν είναι, δεν είναι σαν παρασάλευση του έρωτα αυτό. Θέλω τυφλό δηλαδή λίγο. Αυτό. Η αλήθεια είναι, είναι αυτό. Όχι, δεν είναι θέλω τυφλό. Γουστάρω αυτόν τον άνθρωπο για αυτούς και αυτούς και αυτούς και αυτούς τους λόγους. Έχει 5 κακά και 10 καλά. Αυτά τα 5 κακά, όσο κακά και να είναι, τα 10 καλά όμως που έχει, που τα γουστάρω αφόρητα, θα προσπαθήσω μαζί του, θα δουλέψω μαζί του, θα τον βοηθήσω να καλυτερεύσει τα κακά. Αντρεούλη, συμφωνώ, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Και φυσικά, και πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει φιλεσπλαχνία και πόνος όταν είμαστε ερωτευμένοι για τον άλλο, να τον πονάμε τον άνθρωπο. Και αναλόγως και τι προβλήματα έχει ο άλλος. Αναλόγως και τα θέματά του ποια είναι. Αν έχουμε να κάνουμε με έναν απόλυτα νοήμον άνθρωπο ή αν έχουμε να κάνουμε με ένα λιγότερο νοήμο είναι να έχουμε να κάνουμε ένα προβληματικό άτομο, αναλόγω τι έχουμε απέναντί μας. Εδώ, και με αυτό, θα εργαστούμε και θα βοηθήσουμε με αγάπη και συνειδητά όμως. Συνειδητά, όχι να ζούμε στην παραμύθα, συνειδητά. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι ό,τι κάνω, να ξέρεις Γεωργία μου και ο αγαπημένος μου, με την Τζόρτζια μιλάω, με τη Θεία Δίκη. Τζόρτζια. Θεία Δίκη τώρα. Ωραία, και με τις δύο κοπέλες. Λοιπόν, ακούστε κοπέλες μου, λοιπόν. Εγώ στη ζωή μου, ό,τι και να κάνω με το γάμο μου, με τη ζωή μου, το κάνω κατ' επιλογή. Τα πάντα ξέρω, τα πάντα θέλω και είσαι τα πάντα δουλεύω. Ναι. Ακριβώς. Ξέρω 1000% τι μου γίνεται. Θα σου κάνω μια ερώτηση από κάτω από τα σχόλια. Ο έρωτας λέει όμως πάνω από 2 χρόνια δεν κρατά. Ισχύει. Μαλακίες σου λένε. 3,5 χρόνια με τον άντρα μου και τον είχα ερωτευτεί και από το 19 και κάθε μέρα τον αγαπάω και τον γουστάρω και τον θέλω να είναι κοντά μου πιο πολύ. Υπάρχουν μαλακίες που γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονο, ρε παιδιά. Πιο έντονο εμένα, πιο έντονο, πιο έντονο. Πιο έντονο. Εγώ τώρα θέλω να δω τον άντρα μου και να τον πάρω μια αγκαλιά και να του δώσω φιλιά και να τον κοιτάω στα μάτια ώρες. Μαλακίες, καλά. Μαλακίες βλέπετε εσείς από κάτω που μια ζωή με τη μαλακία θα τη βγάλετε, να τη βαράτε με το χέρι. Κοίταξε να δεις. Άμα ρωτήσεις εδώ πέρα μια γυναίκα και να της πεις, για παράδειγμα, θα έκανες ποτέ σχέση με κάποιον εδώ μέσα από το διαδίκτυο, θα σου πει όχι. Ξέρεις γιατί? Γιατί γνωρίζει τα χούγια του. Αν της πεις να κάνει σχέση με έναν άντρα απ' έξω, θα σου πει χίλιες φορές γιατί δεν γνωρίζει. Αυτό που λέει η Αδική, για παράδειγμα, εθελοτυφλούμε αρκετές φορές. Απλά εδώ μέσα τι γίνεται? Και να πας να φλερτάρεις, ας πούμε εγώ σαν άντρας, μία γυναίκα και την εδώ λοιπόν τα ξημερώματα να καβλαντίζει με άλλους,
επισυγχαθώ. Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε. Καλά, το ξέρω εγώ προσωπικά. Λοιπόν. Και θα τη δεις να ξενοκαβλαθείς, θα ξενερώσεις. Το ίδιο πιστεύω και με μια γυναίκα ότι θα γίνει αυτό. Όταν όμως δεν καβλαντίζει ο άνθρωπός σου και είναι δικό σου, δεν ξενερώνεις. Αν δεν καβλαντίζει και είναι καβμάρτη σου μόνο. Ρε φίλε, άμα θαυμάζω εγώ μια γυναίκα, εντάξει, τη γουστάρω και μου έχει δείξει μήνες ότι είναι σωστή. Όταν η άλλη είναι η γυναίκα σου και εσύ για σένα και δεν καβλαντίζεται με άλλους, αλλά μόνο με σένα και γουστάρει μόνο εσένα, δεν σε εγωιτεύει. Πώς να δει, γιατί να τη συγχαθεί. Αν το είχα βρει αυτό, θα ήμουν παντρεμένος, Ανδρεούλη μου. Βλέπεις, σου λέω ότι μπορεί και να υπάρχει και μη. Δεν καταλάβω κάτι. Υπάρχουν δύο άνθρωποι μαζί, συνυπάρχουν. Γιατί από τη στιγμή που έχουν κάνει αυτή την επιλογή πρέπει να κάνουν μαλακίες μέσα στη σχέση? Έλατε, για πες μου τώρα εσύ. Πολύ ωραίο ερώτημα, ρε Πανάθα. Μπράβο σου. Πολύ ωραίο που λες. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή? Γιατί τι ήθελα στη ζωή μου, εγώ μια ολόκληρη ζωή, τι ήθελα στη ζωή μου και έψαχνα, γιατί είχα αποτυχημένες σχέσεις και δεν υπήρχαν και γάμοι των γκέι τότε. Αγάπη ήθελες, Ανδρέα, αυτό. Αγάπη, ένα σύντροφο ζωής, έναν άνθρωπο να τον αγαπάω. Ζωής. Έναν άνθρωπο να τον αγαπήσω ζωής, έναν άνθρωπο να τον αγαπήσω. Mm. Για να και να περνάμε καλά. Αφού το βρήκα, γιατί να ψάχνω κάτι άλλο στη ζωή μου, και ας έχω προβλήματα, θα τα λύσω τα προβλήματα μου, έχω τα χείρια να μπορώ να τα λύσω. Γιατί να ψάχνω Αντρεούλη, κάτι άλλο, δεν μπορεί κανείς να μου δώσει αυτό που μου δώσε. Θέλει δύο πλευρές θέλει πάντα. Θέλει δύο πλευρές, και που ξέρει ο καθένας την άλλη πλευρά, θα κάθομαι εγώ να τα λέω στο TikTok. Δύο πλευρές θέλει. Ναι, αμοιβαίο, εννοείται, για αμοιβαίο μιλάμε. Αμοιβαίο πρέπει να πάει. Άμα δεν αμοιβαία παντρεύεσαι, Γιάννη μου, δεν παντρεύεσαι μόνος σου. Αμοιβαία παντρεύεσαι, δεν πας μόνος σου. Μπορεί εγώ να ζητάω, αυτά που ζητάω, δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν είναι το ίδιο από την άλλη πλευρά. Αν, κύριε Γιάννη, αρχίζεις και ζητάς, χωρίς να σε έχει δώσει πριν τα ζητήσεις, άστε το. Αυτή η θεματολογία, να ξέρετε, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ναι, πραγματικά. Ακριβώς. Γιατί πολύ απλά λένε ότι ο πειρασμός είναι ο ποινικά κολάσιμος. Από εκεί και πέρα, αν δεν μπορείς να διαχειριστείς τον εσωτερικό σου κόσμο, πιστεύω, αν δεν τον έχεις δουλέψει, ούτε μπορείς να πάρεις, αλλά ούτε και να δώσεις. Μπράβο, είναι θέμα, μπράβο Βασίλη, είναι θέμα εσωτερικής δουλειάς, και όταν έχεις κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό σου και έχεις πάρα πολύ πειθαρχία με τον εαυτό σου και αυτογνωσία με τον εαυτό σου και ξέρεις απόλυτα τι θέλεις. Και μόνος σου χρόνια, και μόνος σου. Μπράβο, να έχεις μείνει πολλά χρόνια μόνος σου όπως εγώ, και έχεις καταλάβει τι σημαίνει η πουτάνα μοναξιά και από επιλογή να είσαι μόνος αλλά και για συνθήκες διάφορες. Τότε καταλαβαίνεις την αξία, έχεις δουλέψει και είσαι δοτικός και παίρνεις και δίνεις. Ανδρεούλη, εγώ έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια να παντρεύεται κάποιος κάποια και κάποια κάποιον, γιατί φρεσκοχωρήσανε και όχι απλά επειδή θέλανε παιδιά, από κατάθλιψη και από μοναξιά. Αυτό είναι μαλακία, αν δεν αγαπάς τον άλλο, όχι. Λιεύει αυτές τις μέρες ή επειδή οι φίλες τους κάνανε όλες παιδιά και μείνανε χωρίς φίλες. Και τελικά όλοι μας έχουν φίλες, βρίσκουν έναν ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Και τρώμε εμείς οι υπόλοιποι αρσενικοί, τον μπούλι του αιώνα, ότι επειδή ο μαλάκας που τους έκανε, τις 20 χέρι, 1002, πληρώνουν και οι υπόλοιποι, καταλαβες. Οπότε δηλαδή, είναι, εγώ πιστεύω ένα θέμα το ότι πρέπει να το δουλέψεις μέσα σου για να κάνεις το επόμενο βήμα. Εάν δεν το δουλέψεις, θα έχει ημερομηνία λήξης. Καλός ή κακός, εμείς είμαστε παντρεμένες, χωρισμένες με παιδιά. Ναι. Και πάντα άντρες που να φταίνε. Εγώ έχω να πω ότι δεν φταίνε πάντα οι άντρες και δεν πρέπει να υπάρχουν παντρεμένες χωρισμένες με παιδιά. Θα πρέπει να σέβονται τα παιδιά τους, θα πρέπει να κάνουν γάμους με πάρα πολύ προσοχή ποιους παντρεύονται. Θα πρέπει να κάνουν παιδί με αυτό που πραγματικά αγαπάνε και θα μείνει μαζί τους. Δεν χρωστάνε τίποτα τα παιδιά να τα φέρνουν με δεξιά και αριστερά με λάθος επιλογές. Λίγο περισσότερα αρχίδια και στις γυναίκες και στους άντρες στις επιλογές τους. Εγώ και λίγο περισσότεροι. Εγώ που λες το 19 σε διακοπές γνώρισα μία γυναίκα επιστήμονα και μου λέει έχεις παιδί, της λέω εγώ δεν θα κάνω παιδί, θέλω να δημιουργήσω παιδί. Άρα λοιπόν έχουν μπερδευτεί το έχω παιδί, με κάνω παιδί από το δημιουργήσει παιδί. Το παιδί
είναι δημιούργημα δύο, που σημαίνει άλλο ένας εκ των δύο είναι προβληματικός, κατά συνέπεια θα υπάρχει και πρόβλημα στο παιδί, έστω στον ψυχολογικό του, παύλα ψυχιατρικό του κόσμο. Σαν να λέει τι θα κάνω μόνο και απλά δεν θα το διαμορφώσω, δηλαδή να είναι ένας σωστός άνθρωπος. Ένα παιδί για μένα μόνο προσωπικά πρέπει να δημιουργηθεί από δύο ανθρώπους. Να δημιουργηθεί, όχι απλά να γίνει. Ναι. Και θέλει δουλειά και από τους δύο για να μεγαλώνει όπως πρέπει και σωστά, έτσι. Να είναι και οι δύο γονείς κοντά. Κοίταξε να δεις. Στην εφαρμογή δεν γνωρίζει κανένα τι ρόλο βαράω. Μπαίνω σε όλους. Με βρίζουν βιντεάκια. Χίλια δύο έχουν φτιάξει. Αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω, όχι παραπάνω. Το μεγαλύτερο γκάλο που έχω κάνει είναι σε άντρες και γυναίκες. Τι φταίει και τι δεν φταίει. Έχω καταλήξει. Φταίει. Έχω καταλήξει. Φταίει. Έχω καταλήξει. Τα 5 άτομα τα οποία ξεχωρίζουν στο θέμα σοβαρότητας. Αυτό το καταλαβαίνεις, για παράδειγμα θα πω τώρα, χωρίς να θέλω να θίξω, ανεβαίνεις σε κάποιο παράθυρο. Όταν κατέβεις ρε μαλάκα, πες καληνύχτα σας ή γεια σας. Κατάλαβες τον αθειοδίκη. Κατάλαβα. Αφού λοιπόν δεν λέμε ούτε γεια σας. Ούτε... Ναι. Λοιπόν, πιστεύετε, γιατί για μένα το πιστεύω και το έλεγα και πολλά χρόνια πριν και σε φίλες μου, ότι φταίνε τα social media που χωρίζουν τόσο εύκολα και ψάχνονται και κάνουν και δείχνουν. Όσο χωρίζουνε, άλλο τόσο βρίσκονται, να ξέρεις. Ναι, εννοείται αυτό, αλλά γιατί... δες ένα κίνητρο τώρα που έχει δοθεί σε άνθρωπο και δες ότι τον χαλάει. Ότι μερικοί αλλάζει ο χαρακτήρας και αυτό δεν υπάρχει σταθερότητα. Είναι να το έχεις κιόλας. Λοιπόν, Λεόν, έχουμε ανοίξει πάρα πολλά, να ξέρεις, την Οικέσια. Οι αιτήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το έχω δει, το έχω διαβάσει, το ναι, έχω ψάξει. Ναι, Γεωργία, συμφωνώ. Έχουν ανοίξει τα συνοικέσια, το ένα γραφείο πίσω από το άλλο. Λοιπόν, η δουλειά δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα είναι πολύ άσχολος ο άλλος. Δεν υπάρχει λοιπόν ο χρόνος που υπήρχε παλαιότερα που να φλερτάρει ένας άντρας μία γυναίκα ή μία γυναίκα έναν άντρα, που σημαίνει βοηθάει αυτή η κατάσταση, αρκεί να βρεις τον άνθρωπό σου. Όταν όμως εδώ μέχρι υπάρχουν αρκετοί πειρασμοί, κάθε σήμερα γνωρίζω έναν, αύριο γνωρίζω την επόμενη, καταλάβες, υπάρχει μπέρδεμα. Καταλαβαίνεις, και στον μπέρδεμα τι γίνεται, ξαναμένεις πάλι μόνος σου. Έχω πει μία τάκα παλιότερα. Δεν είναι θέμα χαρακτήρα, γιατί σήμερα γνωρίζεις τον Τάνη, αύριο γνωρίζεις τον Κώστα. Δεν ήξερες όμως ότι την ημέρα που γνωρίζεις τον Γιάννη, ότι μετά τον δύο μέσα θα γνωρίζεις τον Κώστα, περισσότερα πλεονεκτήματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το δικάσω αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις. Εδώ είπε ο Γιώργης ότι ο εγωισμός βασιλεύει η αρχή όλων των κακών. Η αλήθεια είναι ναι. Και ένα παράδειγμα εδώ είναι ότι ο Αντρεούλης δεν έχει καν εγωισμό και εκφράζει τα συναισθήματά του για τον άντρα του. Αν το κάναν αυτό οι περισσότεροι και οι περισσότερες, θα ήμασταν πολύ πιο κοντά με τις σχέσεις μας, το παιδί μου. Μπορώ να πω κάτι. Όταν υπάρχει εγωισμός σε μία σχέση, η σχέση είναι κατεστραμμένη. Στη σχέση υπάρχει το εμείς. Δεν υπάρχει το εγώ. Όταν δεν μάθεις να σκύβεις πάνω από τον σύντροφό σου, σαν να είναι μικρό παιδί, και να του δίνεις ιστοργή και να τον παίρνεις τον άλλο, ο Σάκης έχει, και να βλέπεις ποια είναι τα πραγματικά του προβλήματα, ποια είναι τα πραγματικά του προτερήματα, και κάθεσαι μόνο με το εγώ το δικό σου, θα πάρεις τον μπούλο στο τέλος. Εγώ είναι χαρά μου να δουλεύω πάνω στον άλλο με χαρά. Είναι χαρά μου να βλέπω τον άλλο να τρώει. Είναι χαρά μου να το ξυπνάω τον άλλο και να του κάνω καφέ και να του δίνω τη χαρά μέσα εκείνη τη στιγμή. Είναι χαρά μου να. Ανδρεούλη, επέτρεψέ μου κάτι. Το ότι θέλουμε, και ότι ενδιαφερόμαστε για τον σύντροφό μας, αν δεν είναι αμοιβαίο, πρέπει να μπει και ένα εγωιστικό.
Μα για να το κάνεις, κάτι αμοιβαίο θα υπάρχει. Βρε αγαπημένα μου, για να το κάνεις, κάτι αμοιβαίο θα υπάρχει. Σου δίνεις σε άλλους τομείς κάποια πράγματα που δεν. Το να δώσουμε σε έναν άνθρωπο, δίνουμε επειδή παίρνουμε. Δεν αδειάζουμε να τα δώσουμε όλα και μετά μας πετάει σαν λεμονόκουπα. Θέλω να σου πω ότι... Μα και να σε πετάξει, όταν είσαι το 10ο καλό αγαπητέ μου και να σε πετάξει. Δεν αντικαθιστάσαι. Τι δεν καταλαβαίνεις, Βασίλη μου. Θα σου πω το κάτι. 10 δεν γίνεται 8, ούτε 7. Δεν ξαναυπάρχει άλλο 10 στη ζωή κάποιου. Μια φορά το βρίσκει. Νομίζω ότι τα δεκάρια κάθε... Είναι αργά για Ανδρεούλη μου, ότι εμείς δεν ξαναγυρνάμε ή αυτή όποιοι είναι καλή. Κάνεις λάθος, κάνεις λάθος. Αυτός που χάνει το δεκάρι, στο δεκάρι θα ξαναπάει. Να είσαι βέβαιη γι' αυτό. Ναι, αυτό ναι. Εμείς ξαναγυρνάμε. Πες ότι εμείς είμαστε το δεκάρι, θα ξαναγυρίσουμε. Εγώ προσωπικά ναι. Όταν αγαπάω τον άνθρωπό μου και λάθος να κάνει, ναι, θα τον συγχωρήσω. Ναι, πολλές φορές, Ανδρεούλη, θα το. Χιλιάκι σε 7, που σημαίνει άπειρες φορές. Άπειρες. Άρα, αντιοτελή αγάπη. Αυτή η δική μου αγάπη. Ο Τάσος ο Κρυστάλλης έλεγε «Είναι ωραίο να αγαπάς και να αγαπιέσαι». Αν δεν αγαπιέσαι, βάζεις και έναν εγωισμό μέσα σου, Ανδρεούλη μου, και λες «Όπα ρε φίλε, εγώ αξίζω κάτι καλύτερο. Δεν μου αξίζει να μένω μόνος μου, δεν μου αξίζει, για παράδειγμα, ο άνθρωπος ο οποίος τον αγαπάω να με παρατάει». Που σημαίνει... Βασίλη μου, κανείς δεν μας παρατάει. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει, το οποίο ο καθένας έχει κάποια θέματα που δεν τα λέει μέσα στο τύπο. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα. Κάτι το ήθελα να πω και είπα, Βασίλη μου, και το σταμάτησα. Κάτι πήγα να σου πω πολύ σοβαρά. Κάτι έλεγε, τι έλεγε. Κάποιος που παρατάει. Όχι το παρατάει, πριν το παρατάει. Α. Βασίλη, τι έλεγε στην αρχή, μήπως ξέρει. Λέω, εγώ γενικά λέω, δηλαδή για παράδειγμα, μου αρέσει μια γυναίκα. Αν δεν της αρέσω της γυναίκας αμοιβαία, όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη να της χαρίσεις, δεν θα το δει. Α, ναι, αυτό το δέχομαι που λες. Φυσικά, είναι αμοιβαία αυτά, βεβαίως. Και ξαναλέω, όταν βεβαίως. Λοιπόν άνθρωπος αγαπάει έναν άλλο άνθρωπο και είναι αμοιβαίο, είναι αμοιβαίο. Κοιτάξτε, είναι πολύ αμοιβαίο, αγαπητέ Βασίλη μου, θα είναι μέχρι εκεί που μπορεί ο άλλος. Πρόσεξε, γιατί εγώ μπορεί να μπορώ το 100% και ο άλλος ψυχολογικά να μπορεί το 20%, γιατί μέχρι εκεί μπορεί να αγαπήσει και τον εαυτό του. Δεν κατάλαβες. Ναι, έχει μάθει να αγαπάει μέχρι το 20%. Δεν σημαίνει επειδή εγώ αγαπάω το 100% και εγώ μπορεί να πάω να σταυρωθώ πάνω σε ένα σταυρό και να πω σταυρώνομαι για την αγάπη, σταυρώνομαι για τον έρωτα, ότι και ο άλλος είναι έτοιμος ή έχει τα δικά μου βιώματα να το κάνει, ούτε είναι υποχρεωμένος. Εγώ είμαι αυτό. Ο άλλος μπορεί να αγαπάει τον εαυτό του μέχρι το 20%. Τις ηθικές αξίες του εαυτού μας, μόνο εμείς οι ίδιοι τις αναγνωρίζουμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο άλλος όμως όταν δεν πω... Άκουσε να δεις, Ανδρεούλη. Υπάρχει όμως μόνο ένας τρόπος αγάπης. Αυτό το διαφορετικό με τρομάζει εμένα όταν... Ο άλλος είναι στο 20% και ο άλλος στο 100%. Δεν σου είπα στο 20%, Πανάθα μου. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Μπορεί όχι, ο άλλος να μπορεί να αγαπάει μέχρι το 50. Παράδειγμα. Μπορεί ο άλλος να μην μπορεί να αγαπήσει καν τον εαυτό του. Μπορεί να τον αγαπήσει μέχρι το 50, μέχρι το 40. Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Μπράβο αυτό. Τώρα πάμε σε ψυχιατρικά θέματα. Να κάνουμε ανάλυση ψυχιατρικών καθεμάτων. Όχι. Δεν μπορούμε να γίνουμε. Δεν είμαστε. Γι' αυτό σου λέω. Δεν είμαστε ψυχιατροί. Είναι απλά τα... Σου είπα, είναι απλά τα πράγματα. Είναι ο τρόπος που λέμε το σωστό και το λάθος. Με τη γραμμή στη μέση, ένα σήμα και ένα λάμδα. Βάζεις τα σωστά, βάζεις και τα λάθος και εκεί πέρα βγάζει το μήνυμα το τι αξίζεις. Ο καθένας πάντως είναι φίλο. Βρίσκεις, άκου να δεις, η καλύτερη λέξη που θα σου πω, Ανδρεούλη, και Δημήτρη, είναι ότι ο καθένας βρίσκει και παίρνει ό,τι του αξίζει. Αν δεν σου αξίζει αυτό που λες. Βασίλη μου, δεν είναι αυτό που λες, γιατί θα σου εξηγήσω ένα πράγμα. Στη ζωή αυτή που ερχόμαστε υπάρχει ο νόμος του κάρμα. Επειδή λοιπόν εσείς δεν ξέρετε τους νόμους του κάρμα, και επειδή όλα στη ζωή είναι καρμικά και γραμμένα από προηγούμενες ζωές, γιατί η ψυχή δεν τελειώνει μία φορά, είναι αιώνιος, ο καθένας μας, όσο σκληρό και να ακουστεί αυτό που θα σας πω, από προηγούμενες ζωές μπορεί τώρα να είναι ένας άγιος άνθρωπος και να τρώει σκατά. Ο καθένας όμως παίρνει στη ζωή του αυτό που του αξίζει. Αν λοιπόν εμένα μου είναι το κάρμα μου να αγαπάω στο 100
και να παίρνω το 40, το 50, το 80, δεν ξέρω, δεν θα βάλω ποσοστά, το, εντάξει. Αυτό μου αξίζει και αυτό παίρνω. Θα δουλέψω αυτό που μου δίνει η ζωή. Θα καλυτερέψω αυτό που μου δίνει η ζωή, όχι αυτό που θα φαντάζομαι ότι αξίζω. Γιατί άμα φαντάζομαι ότι αξίζω και περιμένω να το πάρω, θα ψοφήσω και θα πάρω τα αρχίδια του Καράμπελα μέχρι να ψοφήσω. Πάει εδώ και, τι μπορούμε να κάνουμε να καθαρίσουμε το κάρμα. Εγώ ξέρω την απάντηση, αλλά το κάρμα λοιπόν καθαρίζει με σκληρή δουλειά εδώ πέρα, παιδιά. Δεν καθαρίζει καθόμαστε και το πώς περνάμε τα εμπόδια και το καθαρίζουμε. Έτσι. Το κάρμα θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε αυτά που χρωστάμε, θα δώσουμε, θα πάρουμε, θα αγαπήσουμε, θα συγχωρήσουμε, θα σταθούμε ανώτεροι από κάθε κακό που συμβαίνει γύρω μας, από κάθε πειρασμό. Θα φτάσουμε στο 10ο καλό. Έτσι σβήνει το κάρμα. Δεν σβήνει μόνο πετάω τον έναν, ναι, κερατώνω τον άλλον, ναι, το πετάω στον κάλο, τον αγρίσω και τι μου αξίζει και μου αξίζει. Τι μου αξίζει. Ό,τι μου αξίζει αυτό παίρνω. Αν μου άξιζε να πάρω τον Άγιο θα μου έστελνε ο Θεός. Θα μου έστελνε εμπόδια. Άρα τα έχω κάνει σε προηγούμενες ζωές και εγώ αυτά. Και τα πληρώνω και, και γίνομαι καλύτερος άνθρωπος μέσα στον πόνο. Ωραίος, δεν θα μπορούσα να είχα αυτή την ψυχή αν δεν είχα πονέσει. Δεν θα μπορούσα να είχα αυτή τη δοτικότητα αν δεν είχα καταλάβει την αξία του έρωτα, την αξία της αγάπης. Είναι τεράστια αυτή η αξία. Και όποιος την παίρνει πρέπει να είναι ευλογημένος από τον Θεό. Είναι ευλογημένος όποιος παίρνει αγάπη τόσο πολύ. Όταν λέει ένας άνθρωπος, γνώμη σου τώρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λέω εγώ ας πούμε στη Θεία Δίκη για παράδειγμα. Σε θέλω για γυναίκα μου, που περιμένω να πω το να ακούσω το Αϊντού, το αμερικάνικο. Εντάξει, δεν είναι σαν να της δίνω την ευκαιρία να της αφιερώσω τη ζωή μου επάνω της. Βεβαίως. Όταν λοιπόν η Θεία Δίκη πάει και ναι, ανοίγει τα ποδαράκια της στο φίλο μου το Γιάννη, το διοργανωτή, εκεί τι ακριβώς συμβαίνει? Βασίλη μου, σε κάθε κουβέντα μας που κάνουμε, ξέρεις ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνω τους ανθρώπους με αγκαλιά. Ναι. Σε κάθε κουβέντα μας που κάνουμε, διακρίνω στο λόγο σου, στην ψυχή σου, στην πράξη σου, μία πικρία που έχεις βιώσει προφανώς από κάποιες άπιστες και κακοπροαίρετες και συχαμένες γυναίκες. Πες τα, Αντρεούλη, πες τα. Λοιπόν, παιδιά, δίνει απαντήσεις. Και συχαμένες γυναίκες και συχαμένες γυναίκες. Γιατί είπα, ποια γυναίκα σέβεται τον εαυτό της και κάνει μια σχέση με έναν άντρα, δεν θα πηδηχθεί με τον άλλο. Ένα ζώο μόνο θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, και συχαμένες γυναίκες, τις οποίες προφανώς σου έχουν πληγώσει το συνέστημα, σου έχουν πληγώσει τον εγωισμό, σου έχουν πληγώσει την ψυχή, σου έχουν πληγώσει τα συναισθήματα. Και δυστυχώς για σένα, φίλε μου, όπως και όλοι μας έχουμε περάσει βάσανα, σου είχε μείνει αυτό ως αποθυμένο, όμως σου λέω, και αληθώς σου λέω, μπορεί να είναι το 80% έτσι, το 90%, αλλά υπάρχει και ένα 10% αγίων ανθρώπων. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σκατά. Υπάρχουν και τα σπάνια πρόσωπα, υπάρχουν και τα καλά πρόσωπα. Υπάρχουν ανθρώποι που είναι και μόνοι τους σωστοί. Μόνοι τους. Βεβαίως, βεβαίως, Βασίλη μου. Και εγώ σε καταλαβαίνω γιατί το λες και το ξαναλες. Αλλά όλοι έχουμε πονέσει. Όλοι έχουμε καταληφθεί κατά το παρελθόν και τα προηγούμενες δεκαετίες όμως. Με το κουράγιο μας και με την ίδια. Δεν κατάλαβες την ερώτηση. Δεν ήταν το να μου επισυνάψεις το πώς είμαι εγώ, το τι δεν είμαι εγώ. Εγώ ξέρω τι. Είναι καριόλα αυτή που το κάνει. Είναι καριόλα. Το λέω εγώ. Είναι καριόλα. Φίλε μου, έτσι μεγάλωσε η ηλικία της, τη την κάνανε, έχει μάθει να το κάνει και αυτή, κάτι τέτοιο. Είναι σεξομανής, είναι μήτρα, είναι καριόλα, είναι πουτάνα, τα παίρνει για χίλιους δυο λόγους, δεν είναι αξιόλογη. Δεν έχει συναισθήματα, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια. Ο αξιόλογος άνθρωπος βαστάει το βρακί του. Χριστό. Και λέω τώρα εγώ, που εμείς υποτίθεται είμαστε πολιτισμένοι και ανοιχτόμυαλοι. Τα αραβικά ημιράτα. Θα γινόταν ποτέ αυτό εδώ πέρα? Πού γίνεται? Εννοείς ένας άντρας με 20 γυναίκες? Λάθος. Εδώ πέρα υποτίθεται ότι εμείς λεγόμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και ότι η δική μας η θρησκεία είναι ανώτερη των αραβικών ημιράτων. Λέω πέρα από θρησκείες, Βασίλη μου, το ήθος δεν έχει θρησκείες. Ο άνθρωπος γεννιέται, δεν γίνεται.
είτε στα Αραβικά Εμιράτα ζούσα, είτε στην Ελλάδα ζούσα, είτε στην Ταϊλάνδη ταξίδευα. Εγώ πήγαινα στην Ταϊλάνδη και ήμουνα μόνος μου, χωρίς γάμο, χωρίς σχέση. Δεν θα πήγαινα ποτέ με έναν ηλικό παιδί και σε επιτρέπεται στην Ταϊλάνδη. Γιατί η δική μου κουλτούρα είναι ότι κάνεις έρωτα με κάποιον πάνω από 18 χρονών. Αυτή είναι η κουλτούρα η δική μου. Δεν θα πήγαινα ποτέ με ένα 15χρονο στην Ταϊλάνδη που επιτρέπεται. Όμως πάρα πολύ ανώμαλοι. Όπως πάρα πολύ ανώμαλοι τύποι πάνε εκεί γιατί επιτρέπεται και κάνουν αυτά που κάνουν εκεί που κάνουν, αν επιτρέπεται, εντάξει. Εγώ όμως όπου και να πάω, είτε στα Αραβικά Εμιράτα πάω, είτε στο διάολο πάω, ξέρω τι θέλω και πώς βαδίζω. Είναι το DNA μου και το μυαλό μου αυτό. Δεν είναι θέμα θρησκείας, είναι θέμα εσωτερισμού. Θέλω να σου πω ότι εδώ πέρα λένε, ας πούμε, τις 10 εντολές που μη χεύσεις, για παράδειγμα. Και εδώ πέρα πολύ απλά γίνεται και σου λέω εγώ, τον Αλλάχ... Βασίλη, για μισό δευτερόλεπτο, μόνο να σου πω, το προηγούμενο που ρώτησε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν μια γυναίκα την έχει κάνει σε έναν άντρα έτσι και είχε το καλό το χαρτί στα χέρια της και το χάσε, τι να πεις, φίλε, θα σου θυμηθεί όταν θα δει τα χειρότερα, αλλά θα έχουν περάσει τα χρόνια και θα την έχουν πετάξει από εδώ και από εκεί. Μπράβο, Πανάθα μου, κολέα, μια χαρά. Αντρεούλη, μισό λεπτό, Αντρεούλη, φαν Κρίστιαν, δεν σε ξέρω, δεν ανεβαίνει. Όσους δεν ξέρω, δεν ανεβούν, γιατί έχουμε μια συζήτηση αλλιώτικη. Λοιπόν, μπράβο, Πανάθα μου, πολύ σωστά που το είπες. Δέχομαι όλες τις απαντήσεις. Δέχομαι νοήτερες. Και λέω τώρα εγώ, ρε θεία δίκη, που εσύ είσαι θεία δίκη, στα Αραβικά Εμιράτα, γιατί άμα μοιχεύσει μια γυναίκα την ελιθοβολούν και στην Ελλάδα. Σας ξέρω εγώ. Και στην Ελλάδα την ελιθοβολούν. Δεν θα δεχτώ. Δεν θα δεχτώ, Βασίλη Τσίρπα, καρμικά, μοιραία. Θα λιθοβοληθεί κανένας άνθρωπος για τις μαλακισμένες αδυναμίες του. Ισότητα, Βασίλη. Όχι. Ισότητα, όμως θα γυρίσω τη μούρη μου σε κάποιον που δεν μου κάνει. Δεν θα δεχτώ έναν πολυγαμικό άνθρωπο δίπλα μου όταν είμαι μονογαμικός. Γιατί δεν πάω να ανοίξω μπουρδέλο, πάω να ανοίξω σπίτι. Άμα θέλω να ανοίξω μπουρδέλο. Ναι, άμα θέλω να ανοίξω μπουρδέλο, μπουρδελιάζομαι μόνο του. Δεν χρειάζεται να πάρω και τον άλλο το λαιμό μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για ανεβάσε τον άνθρωπο και έχει το χέρι εκεί. Όχι, δεν είναι το χέρι. Θεία Δίκη, άκουσε με. Εγώ ξέρω το παιχνίδι. Απλώς να μην αλλάζουν προφίλια. Δεν είναι η ώρα. Εμείς έχουμε μια ωραία συζήτηση. Πανάθα, μην με γαργαλάς και εμένα. Ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, να μην αλλάζουν. Αυτά πιστεύω, παιδιά μου. Ο Βασίλης έχει κάποια δίκαια με αυτά που έχει βιώσει ο άνθρωπος. Για μένα είναι χαλασμένη στην Ελλάδα, δεν με ενδιαφέρει στο εξωτερικό, και οι γυναίκες και οι άντρες νοσούν ψυχικά. Δεν είναι θέμα άντρα ή γυναίκας μόνο τα λάθη. Καλό θα κάνουν τα δύο φίλα να βελτιώσουν τη στάση τους. Το ξέρεις ότι βγήκαμε πρώτοι παγκοσμίως στην Ελλάδα ως οι γυναίκες που απατούν τους άντρες τους. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό, Ρίχη. Λυπάμαι, είναι θλιβερό που τα δω. Μιλάμε ότι είμαστε οι πιο ξεφτυλά και τριτοκοσμικοί. Μπράβο. Σε αυτό το κομμάτι. Σας το λέω λοιπόν, κυρίες μου, ότι όποιος κερατώνεται τους άντρες σας και έχετε καλά παιδιά, είστε μεγάλες ξεφτύλες. Κοίτα, σας το λέω και εγώ, σας κρίνω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό που εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το κάρμα, εσύ το πιστεύεις, εγώ λέω τέλος πάντων ότι μία μέρα οι συμπεριφορές επιστρέφονται. Εγώ αυτό το κάρμα είναι. Αυτό είναι. Κάρμα το κάρμα, beat, αυτό έλεγε ο Αντρεούλης. Απλά το λέω. Ό,τι κάνει θα το λάβει. Όχι, θα το λάβει, θα πάθει ζημιά μεγάλη. Δηλαδή, ό,τι έχω θα δει. Θα γυρίζει το ηλεκτρομαγνητικό σου, γυρίζει πίσω. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σου γυρίζει πίσω και το καλό και το κακό που έχει κάνει. Τέλος. Είναι νόμος του κάρμα. Δεν αλλάζει με τίποτα αυτό. Οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν. Οι νόμοι ποτέ. Όχι, κοίτα να σου πω. Που λέει το προφίλ κάτω, Βασίλη, ισχύει. Ναι. Φυσικά και ισχύει, παιδιά, όλα ισχύουν. Εγώ δεν έχω πει ότι δεν έχω γίνει αντίλογο σε κάτι το οποίο μου μιλάει όμορφα και συγκεκριμένα. Εγώ γίνομαι αντίλογο σε κάποιον ο οποίο το επιστρέφω τη συμπεριφορά στη μάπα. Αν ο οποίο μου μιλάει, δεν ξέρω, Θεαδίκη, τι γνώμη έχει για μένα προσωπικά.
Είναι πολύ λίγα τα προφίλ τα οποία έχουν δώσει φόκους. Βασίλη, έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, στην αρχή και εγώ στην έλεγα, θυμάμαι. Δεν σε ήξερα καν την πρώτη μέρα κιόλας που μπήκες. Μετά, όταν μιλούσες έτσι, όπως μιλάμε τώρα, συμφωνώ σχεδόν σε πολλά πράγματα μαζί σου, δηλαδή για σχέσεις και τέτοια, ρε παιδί μου. Εγώ και το παιδί αυτό προφανώς είναι πληγωμένο άτομο. Ναι, δεν μου αρέσουν αυτά που έχει αλλάξει η εποχή. Παιδιά, δεν υπάρχει ουσία. Αν δεν υπάρχει ερωτάς, τελειώσαμε. Δεν ζούμε. Μπράβο. Δεν είμαστε παλαιά εποχή. Ναι. Είμαστε σωστών αξιών. Σωστών αξιών. Και αληθινή αγάπη και αυτά, δηλαδή συντροφικότητα, δεν είναι μόνο το σεξ. Το πιο ωραίο να ξυπνάς, να βλέπεις άνθρωπο, να λες καλημέρα και να σε περιμένει να φάτε. Ρε παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Τον άνθρωπό σου. Τον άνθρωπό σου. Που τρως μέσα από το στόμα του, που δεν τον σιχαίνεσαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το δώρο του ουρανού. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ σημαντικό. Η ζωή είναι ωραία, είναι μικρή, πρέπει να τη χάρεις λίγο με τον οποιοδήποτε τρόπο. Για μένα αυτή είναι... Εκτός από την αγάπη των γονιών μας, των παιδιών μας, τους φίλους, συγγενείς, θέλουμε μια ξένη αγάπη. Μια άλλη αγάπη. Την έχουμε ανάγκη αυτή την αγάπη εμείς. Τον έρωτα, την αγάπη. Άλλη αγάπη. Αν υπάρχει αγάπη Θεία Δίκη, που έχω λάβει, ας πούμε, χωρίς περιορισμούς και χωρίς φραγμούς, φαντάσου έχω δύο σκύλους και λέω ότι ο ένας είναι κολλός σκύλος, χαριτολογώντας εννοείται πάντα έτσι εισαγωγικά, και ο άλλος είναι, δίνει τη ζωή του. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε την αγάπη σας, μέσα στην πρώτη συγκεκριμένα τη ζώα το οποίο έχετε μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Εγώ το λέω αυτό το πράγμα, δεν είναι χαριτολογώντας. Κατάλαβες τώρα. Γιατί σου δίνει, για παράδειγμα, απεριόριστα. Χωρίς να περιμένει. Ναι. Αλλιωτερή αγάπη. Λοιπόν, Γιάννη, τι γνώμη έχεις? Τι μπορεί να αγαπήσει περισσότερο, ένας σκύλος ή ένας άνθρωπος? Εγώ σήμερα ακούω τη συζήτησή σας, την απολαμβάνω, την ακούω. Εσένα, η γνώμη σου, ποια είναι, τι πιστεύεις περισσότερο αγάπη που μπορεί να σου δώσει κάτι στη ζωή σου, είναι ένας σκύλος ή ένας άνθρωπος? Φυσικά με τον άνθρωπο. Πρώτα. Για μένα λοιπόν η αγάπη, Γιάννη, για να σου δώσω έτσι την εικόνα μου, είναι σαν να πάρεις ένα σκύλο, θα το ανοίγεις την πόρτα για να φύγει και αυτός δεν θα φεύγει. Σκύλος είναι αυτός που θα σε περιμένει. Παιδιά, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Από το σκύλο θα πάρεις περισσότερο αγάπη. Είχα δουλειά πριν, γι' αυτό βγήκα. Επειδή έχω σκυλιά, το ξέρουν εδώ όλοι σχεδόν, το σκυλί, ό,τι και να το κάνεις, θα σε περιμένει. Ό,τι και να το κάνεις. Έχεις διαβάσει καθόλου? Έχω σκυλιά, γι' αυτό το λέω. Ναι, και εγώ όποτε μπαίνω μέσα στο σπίτι, το τι χαρά κάνουν δεν περιγράφεται. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Ο σκύλος στα αγγλικά, πώς λέγεται? Dog. Εάν το διαβάσουμε αιγυπτιακά, δηλαδή ανάποδα, πώς λέγεται? God. God. Ναι, God, Θεός, ναι. Θεός. Ο σκύλος έχει Θεό τον άνθρωπο. Ο σκύλος που σας περιμένει και το βλέπετε αυτό έτσι όπως κάνει, έχουν πει επιστήμονες ότι είναι... σαν να σε ερωτεύεται ξανά και ξανά από την αρχή. Και έχω και λέω τώρα εγώ, σαν άντρας τώρα θα μιλήσω στο αντίθετο φύλλο, χωρίς κακία και χωρίς μοβορία. Εάν λοιπόν ήσασταν η συμπεριφορά όπως ο σκύλος σας, ο σύζυγός σας... Φάε μια πεντάλεπτη εσύ από κάτω. Έλα έξω που βρίζουν. Που λοιπόν, δεν θέλω να μου απαντήσω. Τον Αντρεούλη. Λοιπόν, τι έλεγα για μένα, Γιάννη μου? Έγραψε και έφυγε. Λοιπόν, δεν γαμιέται βαδιάτικο.
αν ο άνθρωπος γενικά έχει πρωί. Ακούγομαι ή όχι? Ναι, ναι. Ακούγεσαι. Αν ο σκύλος είχε τη συμπεριφορά, δηλαδή ο άνθρωπος είχε τη συμπεριφορά του σκύλου προς τον άνθρωπό του και το αντίστοιχο, τότε λοιπόν δεν θα υπήρχαν χωρισμοί. Εάν οι γυναίκες ναι. αγαπάγανε ή ερωτευόντουσαν τον άντρα τους όπως τον κόμενό τους και τον εραστή τους, δεν θα χωρίζανε ποτέ. Άρα γι' αυτό είναι ο καθένας. Καταλήγουμε, Βασίλη, σε αυτό που λέγαμε πριν. Υπάρχουν ανθρώποι που είναι μονοπλευρά και δίνουν πολύ και απ' την άλλη δεν παίρνουν τίποτα. Να κάνω μια ερώτηση. Γράφει εδώ πέρα κάτω ένα σχόλιο. Σπύρος, ο διάβολος λέει, ο σκύλος παιδιά γεννιέται με σύνδρομο εγκατάλειψης. Ο Σπύρος, ο διάβολος παρεμπιπτόντος, τον ακολουθώ, δεν με ακολουθεί, θα τον ξεακολουθήσω, γιατί από ό,τι βλέπω ακολουθεί μόνο 115 άτομα και το παίζει μεγάλη βεντέτα και τον ακολουθώ εγώ ένα δημόσιο πρόσωπο και αυτός με γράφει στα αρχίδια, λοιπόν τον ξεακολουθώ τώρα κιόλας για να μάθει να ακολουθεί τουλάχιστον σημαντικά πρόσωπα. Λοιπόν, όχι τέτοιες μαλακίες και τέτοιες συμβουλές, κύριε διάβολε. Την κόλαση να πάτε να δώσετε. Λοιπόν, θέλω βίντεο κλιπ θέλω να μου φτιάξεις. Σε ακολουθήσει, λυπάμαι. Για να μάθεις, να σέβεσαι. Θύμε το βρέφος. Μπράβο ρε εσύ, μπράβο, ναι. Αυτές είναι οι ορμόνες. Τέλος πάντων, πιστεύετε ότι ο σκύλος γεννιέται με σύνδρομο εγκατάλειψης? Ότι φοβάται την εγκατάλειψη? Ούτε καν. Όχι, αυτή είναι η φύση του να αγαπάει τους ανθρώπους. Και μην κάνουμε ανάλυση αυτή τη στιγμή, παιδιά, ψυχολογική και ψυχολογία τέτοια ώρα, βαραίνουμε την κουβέντα. Ναι, όντως. Σας είπα, το ζώο, το σκύλι αγαπάει με το δικό του τρόπο τον άνθρωπο, ο άνθρωπος αγαπάει με το δικό του τρόπο. Φυσικά και τα ζώα είναι αγνά, αλλά είναι άλλη φύση. Ναι, σωστό. Όχι, είναι στην ίδια φύση. Με άλλο τρόπο. Όχι, δεν έχουμε την ίδια φύση που και τα ζώα, συγγνώμη. Είναι τόσο χαβιάρικα ότι μέσα τους και καλά ότι δεν μεγαλώνουν ποτέ. Είναι πιο αγνά. Ναι, είναι αγνά. Είναι άλλο το. Παιδιά, ο σκύλος έχει Θεό τον άνθρωπο. Ρε εσύ, αυτό που λέω... Καλημέρα, Κρυς Ανέβα. Λέω, αν πάρουμε πρότυπο τον χαρακτήρα του σκύλου μας, θα βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτό εξηγώ. Αν ο σκύλος σου σε γράφει στο παππούλιο, δεν αγαπά, γιατί υπάρχει και άλλος που λέει, έχω το σκύλο απλά για να τον έχω. Και σου λέω, αν εμείς οι ανθρώποι παίρναμε λοιπόν, για παράδειγμα, τον έναν σκύλο, τη συμπεριφορά που έχει και συμπεριφερόμασταν εμείς έτσι στους ανθρώπους, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, ναι, σίγουρα. Από αυτή την άποψη. Ναι, κατάλαβα τι λες. Εγώ προσωπικά και Βασίλη Τσίπα μου είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος για την, πέρα από την κοινωνική, για την ερωτική μου, την αισθηματική μου συμπεριφορά στους συντρόφους μου και στους συντρόφους μου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, δεν έχω τύψεις για τίποτα. Λοιπόν, ξέρεις για μένα που λέω πόσο καιρό είχα τις γάτες που γεννάω και λίγο έτσι χαριτολογώνω πάντα. Που λέω, εάν οι ανθρώποι λοιπόν εμείς, ξέρεις τη συμπεριφορά έχουμε τις γάτας, φίλε. Είναι πάρα πολύ άσχημη η συμπεριφορά της γάτας, γιατί είναι παρτόλα η γάτα, παρτόλα. Είναι για το συμφέρον. Έρχομαι, γίνομαι χαδιάρα. Πήρα το χάδι μου, μου έδωσες και το κομμάτι που να φάω, πάρε και μία νυχιά και αγαμίσου. Δηλαδή, ακριβώς αυτό... Έχω γνωρίσει και γάτες που δεν ζουν χωρίς αφεντικά τους σε δευτερόλεπτο. Σπάνιο φαινόμενο, δεν υπάρχουν το. Τώρα, αν μιλάμε για το σπάνιο, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έχω δει και εγώ. Οι γάτες είναι πιο ανεξάρτητες. Ναι, είναι λοροϊδές και σπάνιο. Τζιτζί, εσύ που είσαι το όνομα του σκύλου. Δεν σας ακούω καθόλου, τι μου είπατε? Ναι, το όνομα σου είναι Τζι. Τζόρτζια. Τζόρτζια. Για πλάι είναι το σκύλο μου Τζιτζί, καταλαβες? Κατάλαβα. Λοιπόν, και λέω δηλαδή, αν εμείς συμπεριφερόμαστε σαν τις γάτες, εγωιστικά, συμφέροντολο κατάσταση και πάει λέγοντας. Πλέον δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε πριν μία 20ετία, 30ετία, έτσι. Έχουν αλλάξει δεκαετίες κατά πολύ. Κοίτα, η γάτα δεν είναι εγωιστική. Μην το βλέπετε έτσι, βρε παιδιά. Η γάτα είναι πιο ανεξάρτητη. Αυτό είναι. Και αυτές είναι χαδιάρες. Είναι ανεξάρτητη. Βρε παιδιά, τέτοια ώρα θα κάνουμε τώρα ψυχιατρική ζώων και ανθρώπων. Ωραία. Τζόρτζια, θα σου πω κάτι λοιπόν για να κάνω έτσι ένα ψυχοκαυστικό σχόλιο.
Ζητήσετε την ισότητα, θα σου πω γιατί ζω σε αυτό το χώρο 30 χρόνια, τα αυτοκίνητα που οδηγούμε σήμερα είχαν καθρεφτάκι στο σκίαστρο του συνοδηγού. Αυτό λοιπόν γιατί γινότανε, γιατί γίνανε και παίρναμε τις γυναίκες από το σπίτι και επειδή δεν προλαβαίνουν να φτιαχτούν, να μακιγιαριστούν, βαφόντουσαν λοιπόν στο αυτοκίνητο, σωστά. Mm-hmm. Λέω τα αυτοκίνητα βγαίνουν με καθρεφτάκι στη θέση του οδηγού. Πλεονέκτημα λοιπόν για τη γυναίκα. Σωστά. Ναι. Να, αλλά το κάθισμα του συνοδηγού δεν μυρίζει αρσενικό, ούτε θηλυκό πλέον. Είναι κενά. Οπότε για σκεφτείτε. Πού θέλετε να καταλήξετε. Πού θέλω να καταλήξουμε. Και όλοι κοιτάμε, συγγνώμη κιόλα στην έκφραση για τον πάτο μας, και δεν κοιτάμε το διπλανό μας. Που σημαίνει, αυτά είναι τα μεγαλύτερα σοβαρά προβλήματα, καταλαβαίνεις. Ναι. Λένε όλοι. Εμένα το αυτοκίνητο αυτό που πήρα, το πρωταγόρασα πριν ένα χρόνο, το αγόρασα με το σύζυγό μου. Αυτή την περίοδο που είμαι μόνος μου είναι ένα νεκρό αυτοκίνητο. Δεν θέλω ούτε καν να μπαίνω μέσα. Μπαίνω, αλλά είναι ένα νεκρό. Δεν έχει νόημα που μπαίνω εκεί μέσα. Έτσι είναι. Και ο χώρος που κοιμάσαι και ο χώρος που ζεις. Καλημέρα, Τζάκη. Ενώ παίρνει άλλη ζωή όταν είναι ένας άνθρωπος που έχει ζωή. Καλή το παρολογούμε τώρα με τον άνθρωπο που τον λατρεύει όταν τον μπαίνει και τον κοιτά. Τι λέτε τώρα, πλάκα κάνουμε. Πρέπει να έχει έναν άνθρωπο κάτι να τσακώνει. Για σου δίνει ενέργεια ο έρωτας, σου δίνει η αγάπη, σου δίνει ενέργεια. Και όλα το ανταλαβαίνει, σου δίνει ανταλλαγή κόσμου, να ανταλλάσσει του κόσμου σου σοβαρολογεί. Ο κάθε άνθρωπο είναι ένα κόσμο. Και ανταλλάσσει του κόσμου σου. Τα περισσότερα πάντω ζευγάρια λέει, ξέρει που δεν χωρίσανε. Μέσα λέει στη μεταετία, λέει αυτή να μην που ήταν ο κορονοϊός. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καρμικά να μην χωρίζουν. Και αντέχουν ο ένας τον άλλο. Γιατί απλά αντέχουν, δεν το βλέπουν. Και αγαπούν. Ναι. Αντέχουν. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν το βαριέσαι, παιδιά. Τι λέτε, παιδιά, τι να βαριέσαι, δεν είπαμε να είναι. Οκ, okay, θέλουμε και το χρόνο μας, ναι, αλλά δεν το κάνουμε και σκηνή κορδόν ότι πρέπει να τον διώχνουμε όλη την ώρα. Τι λέτε καλά, πάμε καλά. Ποιος τα λέει αυτά. Κάτι που ακούω βλακίες. Δεν πάω να λένε ότι θέλουμε. Υπάρχουμε και εμείς οι μονογαμικοί. Κράτος Διονυσίου. Πώς το λέει το κομμάτι. Με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Το πέρασμα σου ήμουν ένα σκαλοπάτι σου. Λίτσα Διαμάτικο, αυτό λες, αυτό με τον Διονυσίου. Ναι. Τον Διονυσίου δεν έδινε πέρα. Και λέω αγάπη, και λέει ο Διονυσίου, σε λέω αγάπη, γιατί είσαι η αγάπη μου. Σε λέω αγάπη, μετά, γιατί ξέρω, θυσιάστηκε. Λοιπόν, άκου να δεις, θα κάνω μία μέρα live. Τώρα από Δευτέρα. Θα έρθω να το παρακολουθήσω. Το live, θα κάνω μουσικό live καψούρας. Το καψούρας θα έρθουμε και θα λέμε τραγούδια καψούρα, θέλουμε να ακούμε, να κλαίμε. Να κάνετε κοινοποίηση όμως για να το δούμε. Τι να την κάνω την καρδιά μου, Χριστοδουλόπουλος, τι να την κάνω την καρδιά μου έτσι που την κατάντησες. Τζόρτζια, δεν κοινοποιώ ποτέ τα live. Εγώ το έχω νομοθετήσει. Τι να την κάνω την καρδιά μου που την κατάντησες. Μπαίνεις στο Gigi's FM. Μπαίνεις στο Gigi's FM. Μπαίνεις και σε αυτό εγώ. Σε όποιο από τα δύο κάνω. Σας έχω ακολουθήσει, θα το δω. Καλημέρα. Εγώ τώρα όμως, παιδιά, χωρίς παρεξήγηση, θέλω να ακούσω πραγματικά ένα τραγούδι του κύριου Αντρεούλη. Μπορείτε να παίξετε κάτι, κύριε Γιάννη, σας παρακαλώ. Θέλω να παίξετε μια μοντέρνα από την Αθήνα Χίος. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Τρελαίνομαι για αυτό το κομμάτι. Πάμε. Πάμε λίγο να ανέβουμε, ρε παιδιά. Έλα, βάντι, μάλιστα. Πάσατε, γιατί κατεβήκαμε. Αχ, πονάω. Μια μοντέρνα από την Αθήνα Χίο. Αχ. Να έρθω να σου κάνω μια καλιά, Αντρεούλη. Να σε καλά, βρε αγάπη μου, Μαφή. Είσαι κι εσύ εγώ, κύριο, σαν και εμένα. Και ό,τι λες είναι... είμαστε πολύ κολλημένοι. Ό,τι λες είναι σαν να το λέω εγώ.
Βάλε κύριε Γιάννη, προτιμάω, κάτι να παίξει. Προτιμάω την κόλλα του χρόνου. Δεν με ενδιαφέρουν τα αυτινά, με ενδιαφέρει το ένα και το μοναδικό. Με ενδιαφέρει το αιώνιο. Κύριος Γιάννης, που πήγε. Όχι αυτό, Γιάννη, όχι αυτό. Το στουντιακό, το στουντιακό. Λοιπόν. Το στουντιακό. Παιδιά, πήγα στη δουλειά σήμερα και το είχα βάλει στο μαγαζί και το ακούγαμε, αλήθεια. Έχω φάει κόλλημα με το συγκεκριμένο. Το στουντιακό, Γιάννη μου, μια μοντέρνα από την Αθήνα Χίος, είναι ένα στουντιακό. Λοιπόν, να ενημερώσω και τον κόσμο εδώ πέρα, μπορούμε να ακολουθήσουμε την γραμματέα μου. Αυτό εδώ. Όχι. Αυτό που είναι στουντιακό, καθαρό. Έχει ναι. Μια φωτογραφία, φωτογραφία, βιντεοκλίπ, φωτογραφία. Α. Ναι, το στουντιακό. Αυτό. Άστο ναι. Να παίξει. Μια τέλεια. Όμορφη τσαχπίνα φίνα ερωτεύτηκε ένα βλάχο να έχει στο πλευρό της βράχο. Λεβεντόπεδο με χάρη να μυρίζει από τη μάρη. Νοιάζει και θα αντέξει ίδια πρόβατα να ρμέ. Νοιάζει και θα αντέξει τα μαστίχια, τα μαστίχια να μαζέψει. Γεια σου ρε Στέφανε και έτσι τραγούδια. Μέσα στο βράχο θα κοιμάται με το βλάχο κι όπου θα περνάει η Φίνα τι τη θέλει την Αθήνα. Αυτό το ακούνε και πολλοί εδώ στη Λάρισα, να ξέρετε. Κάνει με το βλάχο το τζοπάνι και θα το έχει για καμάρι. Και θα το έχει για καμάρι που έχει του εμποριού τη χάρη. Ο εμποριός είναι το χωριό του Στέφανου, δίπλα στο πυργί. Τη βαρέλα θα γεμίζει και θα μάθει να σφυρίζει. Στις πλαγιές θα τριγυρίζει και τα γύρια θα σταρίζει. Στο πυργί θα τριγυρίζει και μαστίχια θα καθερνίζει. Λεβεντό παιδό με χάρη να μυρίζει από τη μάρη. Νοιάζει και θα αντέξει γύρια πρόβατα, γύρια πρόβατα να αρμέξει. Νοιάζει και θα αντέξει γύρια πρόβατα να μαζέψει. Καληνύχτα. Ελίστα αγάπη μου. Μπράβο. Ο αστρολόγος μπήκε μόλις. Δεν θα το αναλύσω, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω. Όχι, δεν θα το αναλύσουμε, εννοείται, δεν υπάρχει. Τώρα Θεία Δίκη έχουμε κέφι τώρα, δεν ασχολούμαστε. Εννοείται αυτό, σε τραγουδάκια για το Στεφανό μας εδώ πέρα. Όχι, θα πω ότι, εγώ θα πω ότι πραγματικά όπως ξεκίνησε σήμερα στο τέλος του Βάση, είχαν καλεσμένο τον Πανταζή και ξεκίνησε με το αγαπημένο μου τραγούδι, το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ, μεγάλη τιμή, όπως σε μην αλλάζεις τίποτα. Και μετά πέρασε στο πάλι, σε σένα θα ερχόμουν, πάλι, θα σε ξαναερωτευόμουν. Και από την ίδια τη σκανδάλη θα ξανασκοτωνόμουν. Δηλαδή, αυτό το αμετανόητο πάθος, αυτό το αιώνιο σόκο στον άλλο, ότι εγώ είμαι εδώ, ό,τι και να συμβεί, είμαι ο προστάτης, είμαι εδώ, αντέχω, μπορώ, είμαι γενναίος, δεν με μεταπίθει ούτε ο κόσμος, ούτε οι καταστάσεις, ούτε τα λόγια κανενός, γιατί είμαι ταγμένος για σένα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι ο πρόβλημα.
δεν με μεταπίθει το Θεός ο ίδιος κοινός. Να δώσ. Είναι εριστικός όμως από χθες. Ποιος? Ο, στα σχόλια. Και μετά ανέβηκε πάνω να μας πει ο αστρολόγος. Τι λέει πάνω? Λοιπόν, αστρολόγος είναι ηθικός και παίρνει τον μπούλα από εδώ, λοιπόν, για να μην ευρειάσω εγώ και να ερεμήσω εγώ. Και φεύγει. Έλα, πάμε το τραγουδάκι. Η μοίρα την... Οπα! Και σε τι παιχνίδι άδικο να μπλέξω. Άδικο να μπλέξω. Αν ήξερα τι με περιμένει, θα ήσουν σίγουρος, θα ήσουν σίγουρος ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Ως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Πάλι σε σένα θα ερχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Ότι πάλι Στέφανε σε σένα ερχόμουν. Πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα το φοβόμουν. Πως για μια φορά και πάλι. Γιατί το κλείσατε, θα ξανασκοτωνόμουν. Ήθελα να ακούσουμε τη φωνή σου. Μια χαρά είναι η φωνή. Και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα σε ερωτευόμουν. Πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Άντρεουλη, είναι και κάπου να ακούμε και τη φωνή σου, αν... Είναι ένα τραγούδι τόσο μαγικό, Γιάννη, για μένα και απορώ πως δεν το είχα ακούσει. Το Μέκανο Φέρης να μάθω ότι το είχε πει ο Πανταζή. Το Life είναι αυτό, χαμηλή ποιότητα. Άμα είναι χαμηλή ποιότητα, πάνε κοιμήσου. Αφού είναι χαμηλή ποιότητα, πήγαινε στην Τζιρίπη. Το μπούλο να πήγαινε στην Τζιρίπη. Πάνε κοιμήσου εκεί που είναι. Πήγαινε εκεί που βρίζουνε κάθε μέρα. Μπλοκ. Να πας τα μαναφούκια, τα μπουζέρα. Κάνε ένα μπλοκ ωραίο. Δείξα την έξοδο του Γιάννη. Ποιος είναι αυτός? Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται μπλοκ. Φανή, καλά Φανή, έχεις περίοδο και σου έχουν χτυπήσει ορμόνες στο μυαλό. Υπάρχει κάτι άλλο, Φανούλα μου, πρέπει να βρεις και κανένα καλό ανοιχτηράκι τέτοια ώρα για να ξαναβουτάρεις. Χαμηλή ποιότητα, πάνε να βρεις υψηλή ποιότητα. Του Παναγιώτη λέει του Σκλαβάκια λέει είναι, του Παναγιώτη λέει φίλμα αυτή λέει. Δεν πανέλοπιζε. Γιώλα γαμώ το σπίτι σου γαμώ. Παιδιά, αυτό το πράγμα δηλαδή ο έρωτας αυτός είναι απορία άξιον. Πρέπει δηλαδή αντί να το ακούνε, να προσπαθούν να αναλύσουν κάποιο ένα φαινόμενο τέτοιο μεγάλο, κάποιοι και γράφουν μαλακίες, ναι. Ακούνε μια έκφραση ψυχής σπάνια, δηλαδή δεν τα ακούσουν κάθε μέρα. Άσχο πράγμα να είναι ο άνθρωπος χωρίς συναισθήματα να είναι άδειος, να μην καταλαβαίνει τραγούδια, τίποτα, δεν συζητήσεις. Είναι αυτό το πράγμα, καλέ. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτά τα τραγούδια στη ζωή μου με τίποτα, γιατί αυτά τα τραγούδια είμαι εγώ. Εκφράζομαι μέσα από αυτά. Κλαίω, γελάω, νιώθω. Η μουσική δεν είναι κακός πάντως. Έτσι λέγαμε. Κάλε, τι λέτε τώρα, ώρα θα σε κάνει να έχει. Η μουσική είναι κακός.
αυτές που είναι καβούρι, είναι σαν καβούρια απ' έξω, σκληροί, καβούρια. Έτσι. Και καβούρια, καβουράκια. Να μην απογοητεύεστε πάντως, αυτό έχω να σας πω. Κύριε Γιάννη, βάλε ένα ζηλεύω Παπαδοπούλου, να το ακούσει ο Αντρεούλης, θέλω. Μ' άκουσε ο Κυριάννης. Ακούω, ακούω. Ένα ζηλεύω Παπαδοπούλου. Άμα θέλει και μπορεί. Άμα θέλει. Τι ζηλεύεις? Όχι, μου αρέσει ο Παπαδοπούλου και το λέμε πολύ. Ο Παπαδοπούλου μπορεί να τα έχουν διαχειριστεί και πολύ ωραία τρόπο όπως είναι και το Φυσιά. Ζηλεύω τώρα. Μουσική.
μέσα σ' αγαπώ. Μου φτάνει ότι γυρίσες και μη φοβάσαι, δεν θα πω. Ήρθες εσύ, φεύγω εγώ. Θα κάνω πως με νικήσες. Σε περίμενα να έρθεις, σε περίμενα κι ό,τι πήγαινε να αρχίσει στην καρδιά μου για να ανθίσει το ξερίζωμα. Σε περίμενα να έρθεις, σε περίμενα. Λαχταρούσα ένα χάπι και μιλούσα κάθε βράδυ στα αντικείμενα.
Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Πέτρα. Τι θα έλεγα, κάτι ήθελα να πω. Πανάθα, είσαι ξύπνια, είσαι εδώ ή... Τι? Λέω, είσαι εδώ ή σε έπιασε ο ύπνος? Εδώ είμαι. Ο Πάριος της Καβάλας, γιατί γελάει? Βλέπει κανένα πόλο, του καθαρίζουμε αυγά, τι γίνεται? Δεν ξέρω. Και όλοι σκόνονται πρωί-πρωί με την αυγούλα, πώς γίνεται? Ναι. Σιγά αυτή θυμηθεί καλύτερα. Ναι. Είδαν κανένα έργο, όχι? Δεν εννοώ. Δεν νομίζω να είναι το ρητήριο προφίλ αυτό που πάρει τα βαλιά. Όχι. Αέρα! Πανάθα, έτσι που λες με αυτόν τον Παναγιώτη. Ναι, δεν είναι θα έβριζε. Πω. Εστί εσένα, Δίδιτζο. το Φίλιππα και μετά ήρθε η δικιά μου σειρά. Πω, και τι δεν άκουγα. Αυτός! Και για τον Τζίρπα είπε. Πες. Δε τι έχουμε πάθει με αυτό το ηλίθιο. Όποια ανεβαίνουν εδώ, παίρνει μπάλα. Τι μπάλα και... αφήνει. Όσος έβλεπε και το Φίλιππα τον είπε, αμέσως έλα εδώ, λέει, θα σε συγχωρέσω. Ωχ.
αέρα. Αμέσως έλεγε, έλα εδώ. Δηλαδή, πολλή ώρα μετά έβριζε, ακόμα ανοιχτός είναι αυτός. Που, δεν ξέρω άμα είναι ανοιχτός, δεν ξέρω. Αλλά πολύ, πολύ πράγμα. Σταματού, με την τζο τα έβαλε. Με την είναι τζόρδια. Να μην γελάς έβαλε, μετά, δεν γίνεται. Εγώ πιο πολύ σε λέω, πιο πολύ γελάω εσένα παρά. Εσένα όμως, Κυριάννης, έχει άχτη. Άχτη έχει όμως. Τι δουλειά. Τι δουλειά. Είχε πει ότι το ζηλεύεται, λέει. Λέει, γιατί δεν έρχονται αυτά τα άτομα εδώ πέρα. Ακούς. Ναι, έχει και απέτηση γιατί δεν έρχονται τα άτομα εκεί. Ναι, αφού εκεί είσαι, σε αυτόν μπαν και απευθείας μήνυμα και μπλόκτρον. Ναι. Βρε τον άνθρωπο. Αλλά εμένα με έχει στην πρώτη λίστα. Σίγουρα. Τι δουλειά έχετε με τον... Μαλλιά. Αυτός ούτε μαλλιά έχει. Ναι. Όχι, πες. Πες. Εγώ τι να πω. Κανατά, λες, έχει βαφτίσει Κανατά. Και ότι σε λέει αλήθεια από αυτόν, λέει, το έχει υιοθετήσει. Η Αλίκη με το είπε. Μπάρμπα Γιάννης ο Κανατάς. Και λέει ότι αυτός το είπε. Ναι, αλλά έκλεψε την ατάκα από την Αλίκη. Δεν γίνεται. Αυτός λέει ότι σε βάφτισε. Δεν μπορεί. Η Αλίκη το ξεκίνησε. Βρε τον άνθρωπο να έχει μια αιμονή ασταμάτητη. Όσες φορές πηλούσε, τον έλεγα, έχεις νερό δίπλα σου. Έχω, λέει. Πιέζω. Μα και με το καλό και με το αυτό, δηλαδή και κάτι να βρε, μην κάνει. Ούτε με το καλό, ούτε με δεν το... Δεν γίνεται. Θα κρατήσει μία-δύο μέρες. Το έχουμε μάθει. Αλλά προσπαθούμε, μπας και κάτι έτσι να αποφεύγουμε. Τι να προσπαθήσουμε τώρα, πέρασαν... Συγκρούσεις, αλλά χαίστηκα τώρα, Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Βρε, ούτε κι εγώ, αλλά για να... Αλλά γελάς. Δεν γίνεται να μου γελάς. Ή τι θα κάνουμε, τι... θα κλάψει. Το βρίσιμο είναι πολύ πιο περίεργο, θα έλεγα. Ο τρόπος περίμενε να έχουμε show, περίμενε. Ναι. Τώρα περίμενε. Να τους. Είχαν βγάλει... Έχει τον φαντομάσκο. Βάλτε το πιο δυνατά. Καλημέρα. Ναι, το φαντομάς δεν το γουστάρω, Μαρίση. Καλημέρα, Μαρίση. Ποιον? Αφού έχει παράθυρο το φαντομάς. Α, δεν φωνάζει τώρα. Τώρα φτάνει και δρότητες, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι είναι ο άλλος, μπορεί να σε τρελώσει. Μπορεί να γίνει τυπογράφηση. Ναι, και ότι με λένε Δημήτρη Γιόνι. Όπως μοιάζεται. Αυτή είναι μια φωτογραφία. Τώρα, μα δεν μας νοιάζει αυτόν τον τρόπο. Εγώ ήθελα να ήταν μόνος του και να... και να τον έλεγα, το χαιρετούσα από εδώ και μετά θα άρχισε να ξεκινούσε. Όλο προς τα δω κοιτάει. Ναι. Βρε, σε λέω, μας κάνει ακούει ότι δεν βλέπει. Κάνει ότι δεν ακούει. Κάνει ότι... Για παρακολούθα. Και παρακολούθα τώρα εδώ πέρα που κοιτάει. Αριστερά, δεξιά κοιτάει. Για παρακολούθα. Κάτσε να δω. Και πού κοιτάει. Να το. Ναι, πού κοιτάει τώρα. Ναι. Κοίτα πού κοιτάει. Κάτσε, περίμενε. Πού κοιτάει. Κοιτάει εκεί στο αυτό άμα του το γράψουνε κιόλας.
Θες να ξεκινήσει η Γλέντι. Κόντρα σου πάει, Κυριάννη, κόντρα σου πάει με τις ώρες μέχρι το πρωί. Συναγωνισμό κάνει. Θες να το ταρακουνήσει, ταρακουνήσουμε λίγο. Πέρασε από πάει το live εκεί, πολύ κράξιμο και θα ο Μπαρπαγιάννης, ο Παψωμαλιάς σε κράζει, άμα ακούσει. Δεν είναι καλύτερο. Άμα του το γράψουν αυτό, τελείωσε. Άμα πάει κανένας εκεί και του γράψετε, ο Βαψωμαλιάς σε βρίζει, σε ακούει. Να δεις για πότε θα... Πολύ πολύ να είχε βρίζει. Να σου τονίσω πάλι. Μπράβο. Άνοιξε στο κουκουέ, ήτανε... Άμα πάει κανένας εκεί πέρα και το γράψει, αμέσως θα τα πάρει. Ειδικά εγώ. Πολύ κράξιμο και αυτό. Όταν τον αναγνωρίσαμε ποιος... Πείτε το, ο Βαψωμαλιάς σε κράζει, τώρα σ' ακούει, είπες. Α, τους πετάξει όλους κάτω. Πάω εγώ. Σου είπε να γράψεις, τι του είπες. Φυσικός αυτοκός, είναι καρδοφωνικό, έτσι με το... Πες ότι ο Βαψωμαλιάς σε κάνει Red Bull. Θέλουμε και να κάνουμε και μία ώρα. Σε κάνει Red Bull και σε βρίζει, είπες. Σε βρίζει έσχα. Αυτό να είναι άλλο το δόντρο. Όχι, όχι. Το πάνω κάτω. Θα το τζοκολιάσω. Ξέρω, το ξέρω. Δεν θα γίνει. Σε βρίζει ο Βαψωμαλιάς τώρα και σε κάνει Red Bull. Αν πατάει με ένα σίγα ζημιού είναι δυσδολτή για να μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν γίνεται. Όχι, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Τώρα δεις λίγο. Αυτό μου έκανε και προχθές. Με ανέβασε στο live και μετά δεν πρόλαβα εγώ να μιλήσω, το κατέβασα. Και λέει κάτι, πείστε λίγο να σας στείλω κάτι μερικά. Να δούμε τώρα. Εμένα, σε μένα, άλλο Βασίλη, σε μένα. Ρούλα αυτό και αυτό σε βαίνει, είναι ο καραβλής αυτό. Και εγώ ξέρω... Καράφλα! Hey! Καράφλα! Να σου πω, όταν θα μπει στο πρόσωπό μου ή... Κουρεμένε! Πολύ μου όπως μιλάω τώρα... Και όμως που κοιτάει, κοιτάει που κοιτάει. Ναι, είναι ο Φαντομάς. Όσο για τον Λίτρα... Καράφλα! Μαζέψου, ξέρεις τι τρένα κουβαλάω. Τα σε κανά. Μη σε αρχίσεις τα καρδιά. Υπάρχει εδώ πέρα κάποιος μαλάκας, γιατί τον έχω μπλοκ από παντού αυτό το Βαψωμαλιά. Υπάρχει κάποιος που λέγεται Μπαρμπαγιάννης και έχει φωτογραφία του Βαψωμαλιά και μου λένε τρολ προφίλ είναι. Αυτός μπορεί να πάει κάποιος από εκεί, γιατί έχω μια ενημέρωση ότι έχει ανεβεί επάνω. Μπορεί να πάει κάποιος από το live αυτό του μαλάκα, αυτού του κατάπτυστου του γέρου 65 χρονών που φυλάει τα πόδια του οχτάρια και είναι ένα πράγμα. Με αυτόν είναι δηλαδή παγκόνιροι και κατάπτυστοι και δυο τους εναντίον ανθρώπων. Και με δεν τον νοιάζει και 200-300 αμέσως θα τους κατεβάσει κάτω τώρα. Σε αυτόν αφού βρίζει, ενώ βρίζω λόγω αυτού νου, ιδιαίτερα του φίλου του, από αυτόν άρχισα να βρίζω, από αυτά που κάνει. Τι λέει. Βάλει πάνω τα πάντα, έτσι, στοιχεία ανθρώπων. Τα πάντα μιλάμε, για όχι μόνο διευθύνσεις και ονόματα, μπορούμε και φωτογραφίες των προσιακών στοιχείων. Αυτό το αρχίδι λοιπόν έχει ανεβάσει επάνω, μπορείτε να πάτε λίγο να δείτε αν αυτό το αρχίδι, ξαναλέω, που πάει τα μαλλιά του, αυτή που στάρα. Λοιπόν, έχει ανεβάσει κάποιον Μπαρμπαγιάννη προς τη φωτογραφία του. Για θα τον κάνω μπλοκ αυτόν, εγώ τον έχω αφημένο αυτόν. Πήγα εγώ μου είπα να ανεβείτε πυραμιτσίσα. Πήγα εγώ μου είπα να ανεβείτε παράθυρο και μιλάνε για σένα. Φαντάσου ένα live, πόσα άτομα έχει το live του. Είναι Μπαρμπαγιάννης Fan Club και το γράφει στα αγγλικά. Μπαρμπαγιάννης Fan Club, να το ειδοποιήσετε να έρθει από εδώ λίγο, έτσι. Να το στείλω λίγο στην Κένια να δει. Να φας μπλοκ, μην πας. Μην το κάνεις μπλοκ. Πάνω από το σύρμα, βάζεις καμνάκι και πάει την πρόκορα. Λοιπόν, να έρθει από εδώ. Μην το κάνεις μπλοκ ακόμη, άκουσε με. 200 άτομα και πειραμτσίσα και κάνει αναμετάδοση εμένα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και έχει και τον Ανδρεούλη επάνω. Αυτός που ρώταγε ποιος είναι αυτός ο παππούς, ενώ με περνάει 2 χρόνια τουλάχιστον, Ανδρεούλη. Είναι γεννητής του 68. Κάσερε. Είναι ο Ανδρεούλης, αυτή η προσωπικότητα, η καμένη. Καμένη από τη δεκαετία του 90 από τις εκπομπές. Ξηχά την προσωπικότητα. Συγγνώμη, Παναγιώτη. Έχουμε προσωπικότητα. Και ρώταγε. Δεν τα λες καλά, περίμενε λίγο. Για να τον ξεπλοκά, να τον ακολουθήσω, να δούμε φίλοι. Γιατί μου είπε με τον Βαψωμαλιά, τον μαλάκα τσακώθηκα, το θυμάμαι. Έχει πάει εκεί τώρα και λέει αυτός και γενικά ποιος είναι ο κύριος, δεν το ξέρω για μένα. Ποιος μαλάκας νομίζεις ότι είσαι, ένας μαλάκας είσαι. Είσαι. Ούτε τα αρχίδια μας δεν πιάνουμε για σένα, Ανδρεούλη μαλάκα. Το πες κάποιος κατακαμένος από αυτό. Κάσε ρε.
Ναι, λες και δεν είδε ποιον έχουμε εδώ δίπλα. Θα λένε να ακούσουμε. Ιωάννης Ανδριαδάκης, άγνωστος θάλασσος τεμπέλης. Ανεβαίνε η μάνα του και η γιαγιά του ήταν επιζητούδες με τους Γερμανούς και με τους Τούρκους, γι' αυτό λέγεται σαν κουτάλι. Κάνανε βίντεο, τρόμπα και εσύ. Και αυτός έχει πιο πολλά επίθετα κατά το Γιώργιο, το πρώτο που ήταν στην Ελλάδα, το Βλίτσκου. Μίζητες πάντα με τους Τούρκους και με τους Γερμανούς. Μη λέμε τέτοια, παιδιά. Εγώ αυτό που ξέρω... Αυτό έχει γραφτεί η Ζόρια. Μίζητες πουτάνες. Κάστε βρε. Σε μένα. Ακόμα εγώ νομίζω ότι την βάζω περί διασημότητα. Θέλω να γίνω διάσημος εγώ. Χωρίς να θέλω με βάζει και με παίζει ο κάθε μαλάκας από αυτούς εκεί. Γιατί έχει 250 άτομα και δεν έχει προϊόν. Δεν μπορεί να μιλήσει για τίποτα και παίζει το δικό μου live. Ο αλήτης αυτός. Ο ξεζώνατος αυτός εκεί με το βαμμένο μαλλί. Με την κουρελού πίσω του. Παναγία, δεν σε παρακαλώ τώρα. Τι λέει πάλι και γίνω μαλάκας, τι λέει πάλι κότα. Με το λίξανο, με το λίξανο, που για να το καταλάβω, μαλάκες εκεί πάλι. Μεταχρασί. Όλες τις κότες και τους ρουφιάνους μαζεύει εκεί, ποιος μαζεύει το φαντομάτο ρουφιάνο που στέλνει μήνυμα η κότα. Άλλο πουστράκι ο φαντομάτ. Πούστρα μεγάλη Κυριανή. Πούστρα είναι μόνο να βρίζει. Κότα είναι. Λέει είναι στην Αθήνα και είναι στην Κύπρο η πουτανίτσα, ούτε μήνυμα δεν στέλνει η κότα. Είναι μεγάλη κότα. Για ανεβείτε πάνω, ανεβείτε πάνω. Κάτι κατηγοράει το φαντομά ο μαλάκας. Και αυτή την πουτάνα τον Πάτρα, του γαμάω τον Πάτρα, θα γαμίσω τον Πάτρα. Πες του Κυριάννη, αυτό το πουστράκι που λέγεται Πάτρα είναι ο Γιάννη Ζήτα. Θα του γαμίσω, θα τον βρω τον Πάτρα, τον ψάχνω. Θα τον εγαμίσω την πουτάνα, του στείλω και μήνυμα. Είναι μια πουτάνα, ένα τσιγκανάκι είναι αυτό ο Πάτρα. Ο Γιωργάκη το πουστράκι, θα του γαμίσω, θα πάει τόσο ξύλο. Πουτανίτσα αυτή. Πάτρα, θα σε γαμίσω που σε βρω. Σε ψάχνουν όλοι, τελείωσε. Έχει 250 άτομα και κάθε και λέει αυτό. Άκου πουτάνα Πάτρα, θα σε γαμίσουμε. Σε ψάχνουμε παντού. Τη γάμισε Πάτρα. Θα σε ξεφτυλίσουμε πούστρα. Γιάννη Ζήτα. Άκου πούστρα Πάτρα. Είσαι η μεγαλύτερη πουτάνα του TikTok. Είσαι ένα πουστράκι που λέγεσαι Πάτρας με τα φαντάσματα. Θα σε γαμίσω μαλάκα που ασχολείσαι μαζί μου. Θα σε βρω το σπίτι σου αύριο, θα το ξέρω. Θα έχεις delivery με το κιλό. Βρωμό που στα Γιάννη Ζήτα. Κυριάννη, αυτός είναι ο Γιάννη Ζήτα. Μου στείλα την IP. Ποιος? Αυτός ο Πάτρας, ένας με φαντάσματα. Θέλω να ακούσω. Ναι. Φίλιππος Πιμενίδης το ίδιο. Λοιπόν, κουμή μου, πες μου. Άκου πουτάνα Πάτρα, θα σε βρούμε μαλάκα τη γάμισα, αύριο έχουμε τα στοιχεία σου. Από τα φαντάσματα μαλάκα εκεί που πήγαινες, μας τα δώσαν όλα. Το σπίτι σου τα πάντα, θα σου στείλω μαλάκα delivery που ασχολείσαι μαζί μου. Πουτανάκι, πουστράκι. Την έχεις γαμίσει μαλάκα Πάτρα. Κάτσε στα αυγά σου με τον Παναγιωτάκη και τελείωσες. Δεν σε απειλώ, σε προδοποιώ. Παναγιώτη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τον έπαιζε και αυτό το χτάρια, σε έπαιζε τον Παντομάδο. Ωε, παιδάκι μου. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τι λέει. Το γράφω στα αρχίδια μου όμως. Πουστράκι, Πάτρα, έλα από εδώ μωρέ που θα σε γαμίσουμε. Πουστρά. Θες να πάμε κόντρα, πάμε κόντρα. Μπορείς να μιλήσεις, μπορεί να μιλήσει κανένας επάνω, το παράθυρο που είναι πάνω. Κόλλησε, Κυριάννη, το κόλλησε. Βουλγάρικα, είναι ρώσικα. Είναι ρώσικα, μου έχει στείλει μήνυμα, είναι το παλιό προφίλ Κούμπους, μάλλον αυτός, αλλά δεν μιλάει. Βάζει το φαντομά η πουτάνα, δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του, βάζει το φαντομά τώρα, Παναγιωτάκη, σκότα είναι. Θέλει να τσακωθούμε το φαντομά, ο μαλάκας. Θέλει να δίνουμε και το φαντομά, τόσο βλάκας είναι. Μπλε και άλλους. Δείχνει ότι υπέρ μας τώρα. Μπλέκει δηλαδή το φαντομά δηλαδή. Φαντάσου είναι τόσο μαγκάς να μπλέξει άλλους. Μωρή πουτάνα Παναγιωτάκη, έλα μόνος. Τι μπλέκεις άλλους. Αφού είναι πονίστρα ο άνθρωπος. Θεσσαλίας 33 μωρή γαμιόλα, θα έρθω αύριο ή σήμερα το πρωί ετοιμάσου, έρχομαι σπίτι σου. Ο Παναγιώτης. Τα είδες αυτά. Ρετάρι τώρα, κόλλησε η Κυριανή, είδε. Είναι βίντεο που είναι δάχτυλα και τέτοια. Εντάξει, τώρα γιατί εγώ γελάω. Ένας μουσάτος, είσαι εσύ, γράφει ρωματεπώνυμο. Μουσάτος. Ναι, δεν στο σημαίνει. Εσείς μη γράφτε από κάτω. Βρες μου, Κυριανή, αυτούς που πουτάνα ο Πάτρας είναι ο Γιάννης Ζήτα που βρίζει, να ξέρεις, να εντοπίσανε.
Ερώτα το Βασίλη Μπορώ αν είμαι γουστάκος ή δεν είμαι. Σε σβήνω το σχόλιο σου. Με ακούτε. Ναι, καλημέρα. Ένα δευτερόλεπτα. Ρε εσύ, να πατήσω, αλλά δεν ξέρω πώς γίνεται. Πατάς εδώ πάνω. Οχταριά. Ποιος ανέβηκε πάνω. Κύριε Γιάννη, άστο λίγο, σας παρακαλώ. Θέλω να ακούσω. Δεν πειράζει, ελάχιστα και κλείνεις πάνω. Ο Κούμης ανέβηκε πάνω. Ποιος ανέβηκε. Δεν ξέρω, ένας... Πώς θα πω το όνομά σου. Καλά, σε κάνω, δεν λέω έτσι. Όνομα δεν λέει, βρε. Να, αυτός εδώ πέρα, ρε. Δεν βλέπω, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Δεν ξέρω ποιος είναι. Θέλει να ανοίξει την κάμερα, τώρα δεν ξέρω αν δεν ανοίξει. Εμάς μας νοιάζει αυτό το πουστράκι που λέγεται Πάτρας με τα φαντάσματα, που είναι ο Γιάννης Ζήτα, να τον γαμίσουμε, τελείωσε. Ο Αλ Καπόνε είναι ο μαχητής, αν είναι ο ίδιος που λέμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένας... για το φαντόμα, γιατί τον συμπαθώ. Νούμερο 2. Είναι μεγαλύτερη. Είναι, πάτε καλά. Κοιτάει σταθερό χαρακτήρα και την βλέπω και στα live που είναι. Υπάρχει και μια μεγαλειοτάτη όμως άλλη. Ο Κούμης είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρουν οι άλλοι. Πώς έχουν διαφωνεί. Είναι όμως ίδιο με τρεις κορώνες, εγώ μπερδεύτηκα. Από πρόγραμμα. Και πρώτα, μιλάμε για τον Παναγιώτη. Αυτός που μιλάει ο Κούμης. Είμαστε τέτοια ώρα 89 άτομα. Ναι, 89 άτομα μόνος μου εγώ που είμαι, άνοιξα 3,5 ώρα. Μόνος σου. Μόνος και εγώ ανέβηκα να σου πω δύο πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο άλλος έχει τον Αβρεούλη, έχει 200 άτομα λόγω. Πρέπει στον καμέ αυτό να ανέβει. Άνοιξε την κάμερα ρε λίγο να σε δω. Για να δω τη φάτσα σου βρε σκατόφατσα. Εσύ. Εσένα, άνοιξε την κάμερα. Να μην ανοίξω κούμπης. Περίμενε. Χαίστηκε σαν πάλι 200 άτομα. Η φωτογραφία, παιδιά, είναι του Ιωσήφ Στραλιανέου, έτσι. Πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, όταν συμμετείχε στον Λευκό Στρατό που είχε. Μπράβο. Για να δούμε. Ο Κούμης είναι, βρε, ο Κούμης είναι, αφού ξέρω ποιος είναι. Κάτω φάτα. Ρε, κάτι λάθος γίνεται, φτάρια, περίμενε. Κάτι υποψιάζομαι. Η φωτογραφία λοιπόν είναι. Εγώ ξέρω ποιο είναι. Και από πού βγαίνουνε. Ναι, ναι, εσύ το ξέρεις. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω ποιο κλίμα είναι. Να πούμε για το φίλο μας, το Γιαννάκη, που φιλοξενεί όλους αυτούς. Ναι. Το Γιαννάκη, όπως και όλους εσάς, τον παρακολουθώ επίσης 3 χρόνια. Μπράβο. Δεν είναι κατάλληλος αυτός, έχει αλλάξει 100. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω, ρε Παναγιώτη. Γιαννάκη, περίμενε, δεν είναι 3 χρόνια ο Γιαννάκη. Ήταν ένα αρχίδι, ένα ρουφιάνος που πήγαινε στον παππού. Ζητάνε να ανοίξεις κάμερα λίγο, βάλουνε πάνω στα live. Άνοιξε λίγο κάμερα. Άνοιξε βρε λίγο παλιό τρόμπα, τι ξέρεις εσύ. Για να δούμε ποιο πρόσωπο είναι. Εμένα μου ξανανοίξε. Αυτός που μιλάει. Φαντομάς. Ναι, ναι. Όχι, δεν σε έπιασα. Πάτα αποθήκευση. Από τη φωνή το κατάλαβα. Α, ναι, ναι, συγγνώμη, ρε. Sorry, ρε. Ωραία, οκ, έγινε. Α, ένα δίκτυο. Αυτό εδώ έγινε. Ο Κούμης είναι, βρε, αυτός. Έγινε. Αφού σου λέω, ξέρω ποιοι είναι, Κυριάννη. Ξέρω ποιος έχω στείλει από εκεί. Ας να ακούσω τη φωνή, περίμενε. Κούμης είναι πια δίκη. Ναι, κλείνω, ρε, αγόρι. Μια χαρά είναι ο κύριος, μια χαρά είναι. Κατάστα μούτρα είναι ο ίδιος το ίδιο προφίλ και είναι επιστοπιά. Πες μου Κούμη μου τι θες να πεις για αυτή την πουτάρα του. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Ναι. Για το Γιάννη. Ναι. Για το Φαντομά σου είπα γιατί τον συμπαθώ. Γιατί σε ρωτούσε. Εγώ ήμουν ακούγοντα. Δεν τον ξαναπείς έτσι. Το λένε λίγο. Παναγιώτα, ρε θες να το λέω. Τον έχει ξεχάσει. Παναγιώτα, ρε. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Γιάννη. Ο Γιάννης ήταν ένα προφίλ που βάζει τραγουδάκια. Μπράβο. Το παρακολουθούσα. Για τραγούδια, για κανένα δύο τραγούδια τα οποία ήταν λίγο τα πήγαινε. Δεν με διέφερε.
Και λέω, μα κοντά στην ηλικία μου είναι, λέω, να πάω σε αυτό το live, μήπως και καθίσω εκεί πέρα. Ναι, γιατί αυτό σε κάνει με παππού και... παρέα και εγώ έτσι, και εγώ έτσι να αρχίνω, δηλαδή το... Με τον παππού που είναι φυλακή, μπράβο. Εκεί την πατήσαμε. Ναι, παιδί μου, το λέω, είναι, φαίνεται σεβάσμιος άνθρωπος μεγάλος και έτσι δεν ήξερα ότι και τη βάφη. Τίποτα δεν ήξερα, αυτά τα πω και το μάλα. Λοιπόν, το σύγχρονο είναι ότι ήταν μαλακίστηκε αυτός. Άρχισε να συμμετέχει με παφούκια. Βράδια εκεί, ναι. Και τα βράδια τι έκανε. Ενώ ήμασταν 3-4 άτομα εκεί πέρα, ανέβαζε μόνο τις γκόμενες. Ναι, ρε, αφού και εγώ του έκανα πλάκα. Είχε να γάμισε από τη μέση, από την άλλη. Τον Λούκα, από το 26, από τότε έχει να γάμισε αυτός. Από τη μάχη στα δωλιά και του και έκανα πλάκα στην κοπέλα. Συγγνώμη, να διορθώσω λίγο τον Κούμε. Όταν λες γκόμενες, ανέβαλε ηλικίες από 20 έως 30. Από 30 και πάνω δεν ανεβάζει. Ναι, μπράβο, συμφωνούμε. Εμένα με ανέβασε, παιδιά, και με 45. Λοιπόν, και έκανα πλάκα και έλεγα... κλείσε την κάμερα, του έλεγα κλείσε την κάμερα, γιατί δεν θέλω να ρωτηθώ βραδιάτικα. Και μετά ήρθε τα αγγίδι του άλλο και σε κατέβασε κάτω και σε ξεφύλισε. Και ενώ είχε βρήσει την Τζέλα Ντελαφράγκα ότι θα σου σκίσω, το αρχίδι εκείνο λέμε, ναι. Θα σου σκίσω τα παιδιά να έχει ιδιωθεί η σιλικόνη έτσι. Δεν το όνομα μου, κύριε Γιάννη Κώτα. Σε φίλους για να ζηλέψεις εσύ, να πει, να της δεν λέει ονόματα. Να μια σχέση για να σας χωρίσει. Να σας χωρίσει και τελικά το πέτυχε. Να σας χωρίσει. Με την Τζέλα, όχι, όχι, δεν μας χωρίσει. Έρχεται στο live σου, ναι. Αυτό πήγε να κάνει το μουνί αυτό. Ναι, βέβαια. Την Τζέλα δεν έχω φίλη και παρακολουθώ τα βιντεάκια της. Τον γάμισε και η Μπέλα ήρθε. Και πρόσεξε. Η Μπέλα, πώς τη λένε, ρε, η Πελαγία. Είχε πει την αλήθεια, πάντω και στα live της και όπου ανεβαίνει πάνω. Πηγαίνει και λέει ότι, παράδειγμα, είπε ότι πηγαίνει στην Πελαγία Μπέλα και της κάνει κόρτε και δεν ξέρω τι για να... και της λέει κακά λόγια για μένα για να φύγω εγώ ή να φύγει αυτή από μένα. Ναι, αλλά πιο μπροστά εδώ ήταν η Μαντάμ Πελαγή. Στο παράθυρο ήταν. Επανήλθε το Άρση του Πνό, καρολικότατα και όλα είναι μια χαρά. Οχ, τον έχει ξεφτυλίσει, ήρθε και εδώ πέρα η Μελαγία και τα γράφει. Γιατί εκείνη τώρα γράφει. Λοιπόν, Παναγίος, ο Γιάννης, τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο ο Γιάννης, τη μία ανέβαινε ο Τόλης με την Τζέννη, τους ξεφτύλισε τους υπόλοιπους. Ναι. Την άλλη ανέβαινε ο Ανδρεουλάκος, έκανε μπλοκ τους άλλους. Ναι. Την άλλη ανέβαινε ο άλλος, ναι. Είναι ένα profile, ένα προφίλ, μάλιστα. Που θέλει να επιβιώσει παντιοτρόπος. Ναι. Και τώρα ποιον βρήκε, ναι. Ποιον βρήκε, το Μάκη. Ναι. Αλλά από όποιος ανεβεί λοιπόν επάνω, έχουν περάσει όλο το TikTok από συντονιστές από αυτόν και με όλους έχει τσακωθεί και τους έχει διώξει. Και η Βικτόρια ήταν ακριβώς. Η Αλίκη Εθνική Σταρ και ο Ανδρεούλης. Και τώρα έχει φτάσει, έχει αυτό το λες Μάκη. Μάκη δεν λέγεται. Μάκη το λένε, Μάκη το λένε εδώ μέσα. Το παλάκα, τον Οχτάνια. Λοιπόν, αυτός βρέφεται από τις έρηδες που έχουν τα άλλα. Εκεί κατάδυσε. Ανεβάζει τη μία μέρα τους οπαδούς του ενός, γεμίζει κόσμο, μετά τους οπαδούς του αλλού, τους μπλοκάει μετά τους άλλους. Έτσι πάει. Και επιβιώνει δηλαδή με την έρηνα και το παίζει και δικαστής, γιατί υποτίθεται όλοι αναφέρονται σε αυτόν και του λέει τα παράπονά τους. Δηλαδή δεν ξέρω τι λαϊκός δικαστής είναι. Που αυτός βρίζει όλους, όλους τους βρίζει, όλους. Του τη στήσανε αυτού του έξω. Του τη στήσανε γιατί προφανώς το κοίταξε. Καλά του κάνανε. Καλά του κάνανε. Αυτά για να γίνει. Καλά το γαμίσανε. Ήθελα να πάω να γαμίσει, αλλά γαμήθηκε. Ήσανε ραντεβού, ναι, μια κοπέλα. Αυτός νόμιζε να γαμίσει και έλεγε παράδειγμα αυτόν. Οπότε δεν το κατέβαζε κάτω. Αλλά διαζόταν τώρα στην καπεσέρια. Και τον ηχογραφούσε. Τον άλλο τον έλεγε για τα αρχίδια. Και ήταν προθέτες και λάθη. Τι σάλτσες βάζει ο Βλάκα. Σε όλη την κοινότητα του TikTok του μαλάκα αυτόν, να το πούμε έτσι. Σάλτσες που βάζει. Τον κάνανε ρόμπα, κουρελού. Δεν είναι το κομμάτια. Τον εσβουρίξαν στον τοίχο. Συθέμελα τον μπούστη. Τον γάμισαν, τον εσυχαθήκαν όλοι τον βρωμιάρι. Η Πελαγιά Μπέλα με ενημέρωσε ότι ανέβηκε το παράθυρο και τάσουνε κανονικά στον Οχτάρια. Του είπε δηλαδή τι κάνει ακριβώς. Σε πόσα άτομα που έχει 200 παραμύθια, 240 άτομα, ξέρω εγώ, 250 να έχει. Μαλά, γράφουν τα σχόλια. Κάτσε την Πελαγιά, τι μου πει τίποτα. Κοιμούνται όλοι, τον έχουν για τον μπούτσο του. Σηκώνονται μόνο να γράψουν άμα θέλουν να πάνε για κατούριμα με τον μαλάκα. Τον έχουν εκεί στο προσκεφάλι να ακούνε πιο μαλάκα μιλάκα και αυτό κάνε, τι τον έχουν. Το βλάκα αυτό. Τι ώρα είναι και πόσα άτομα είμαστε. Πες μου.
Είναι η ώρα 6 και 29 και είμαστε 80 άτομα σε προφίλ το οποίο άνοιξε 3,5 4 παρακάτω. Και εγώ τι ώρα ακριβώς. Γιατί κοιμόμουν, ναι, κοιμόσουν. Καμία όλη μέρα σχέση δεν είχαμε TikTok. Όλη μέρα από χθες. Είχα εγώ. Νωρίς μου το βράδυ. Δηλαδή, Undertaker, καλημέρα, πόρτα. Κοιμότανε και άνοιξε και έβριζε τη Τζο, αλλά δεν ήξερε τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ άκουσα ένα σκύλο να γαυγίζει καθώς μιλούσε τώρα, δεν ξέρω. Πάμε παραγγελίες. Σε λίγο, Κυριάννη, 7 ώρα ξεκινάνε παραγγελίες για το σπίτι. Δεν ξέρω τι μιλάγε. Για να δούμε τώρα τι πάμε. Την καλημέρα μου, είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Παλιός. Ο Πάρκος. Ποιος είσαι? Θα πει και κανένας όρθων βασιλιάς. Παναγιωτάκη, θα έρθουν παραγγελίες, Σαλέ 33, σε λίγο, ετοιμάσου. Σε κάνω μπλοκ από ετοιμάσου, Παναγιωτάκη, 7 ώρα ξεκινάει η πρώτη. Γίνεται μπλοκ από πάνω, κατευθείαν. Λέει, γεια σας, καλημέρα, από έρχεται συνέχεια με άλλο, Undertaker. Ήρθε προχθές με FBI, παραποχθές ήρθε με ό,τι να είναι. Πάριος δεν υπάρχει πια προφίλ Πάριος. Πόρτα ζητάει κατευθείαν. Να πάει από εκεί, δεν ξέρω πού να πάει. Ο Ταλίας 33 θα πάει, ο Πάριος παραγγελία, Κυριάννη. Ένας αυτό το μαλάκα από τις μαλακές που έχει κάνει, αυτόν τον Πάριο, λέω, γιατί είχαν live. Καλημέρα, Αλέκο, καλημέρα, good morning. Καλημέρα, Αλέκο. Πέρασε και δεν ακούμπησε αυτός από... Πάλι το. Ανεβάσε το. Έτσι να λέμε την αλήθεια. Τώρα εδώ κοιτάξτε. Είναι στον Τζίρπα, πέρασα από τον εθνικισμό και δεν ακούω. Παναγιωτάκη, ερχόμαστε. Παναγιωτάκη, σπίτι σου, 7 η ώρα. Και είχα αρχίσει να μιλάω σοβαρά τότε εδώ πολιτική κουβέντα. Κατάλαβα μετά από τι απαντήσει που δίνανε ότι ήταν ένα μάτσο χάλια σούργελα και αποχώρησε. Και με ψάχνανε, με ζήταγε για να προάγω τη δουλειά. Παναγιώτη, μου επιτρέπει να σου πω κάτι. Ναι. Ακούω, ένα λεπτό. Εγώ θέλω να σε δω. Ναι, κάνει τη δουλειά σου, αγόρι, πήγαινε όπου θέλει. Εγώ θέλω να σε δω πάλι σε live έξω. Όπως σε γνώρισαν. Κατούρα σε λίγο τον, και εγώ, κατούρα τον. Σε λίγο και εγώ αυτό θα κάνω, θα βγάλω το σκυλάκι. Αλλά η Βέξο, όλοι ευχαριστώ πολύ που το λες αυτό, ο μικρός που είναι Θανάσης. Έλα, Μπούμπι. Μπούμπι, πάρα πολύ, με μηνύματα. Μη φωνάζεται, κύριε Γιάννη, έχω σκύλο που το λένε Μπούμπι, θα ξυπνήσει. Υπάρχει ένα σκυλίδι το οποίο μα έχει ξενερώσει από τα έξω, γιατί γινόταν και με κόκο, δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι, ξέρω εγώ, 25 χρονών, με κόπο τόσες ώρες το τηλέφωνο να το κρατάς εδώ, γιατί και κάποιος... Μία καρδούλα για το σκυλάκι. Για δύο πράγματα, και όρθιος τόσες ώρες. Για να πηγαίνω για το σκυλάκι. Αυτά μου αρέσει που τα λες. Τον πειράζει αυτόν, ακούστε να δείτε τώρα που... Τώρα σε λίγο θα βομβαρδίσει. Θέλει απλώς να με αποδομήσει εμένα και να διώξει τους φίλους. Λέει, σχολίαζε τον έναν έξω, σχολεί, κανέναν δεν σχολίαζα. Ευθύ σχόλια έκανα για την κατάσταση, ότι είναι παγκή. Έδειχνε, λέει, παιδάκια, πώ έχω δείξει παιδάκια. Είναι ένα μονοφανό στην ουσία που τα λέει σε αυτήν την Πανάθα, η οποία ήταν μια χαρά εδώ. Πήγε και ακούγε και χωρί να έχει την άλλη άποψη, λέει. Τι σε λέει αυτό, έριχνε παιδάκια. Δεν έχω δείξει ποτέ παιδάκια. Οπότε φάγε το μπλοκ με βρυσίδι, η Πανάθα κανονικά με σχόλια. Είσαι ένα άνθρωπο πολύ. Δεν το ξέρω. Παναγιώτα, ρε, με την Πανάθα είσαι λάθος. Είσαι η Πανάθα. Ψεύτη. Έφταρε, Άρη. Όχι, είσαι λάθος. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει. Η Πανάθα έγινε μπλοκ, δεν το ξέρεις, Φαντομά μου. Έγινε αυτό το πράγμα, χθες, μάλλον μέσα στο επεισόδιο. Για αυτόν τον λόγο. Έλεγε αυτός ότι... Θα το συζητήσουμε. Κάτι καλό να έχω κάνει. Απαντώ στον κούμι μου λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, γιατί να κάτσω εγώ, ό,τι πω ταμείο, ό,τι θέλω να κάνω το κάνω, αλλά δεν θα κάτσω εγώ να... ευχαριστώ για την... Τι λέει ρε ο Τσιμούχας, τι λέει εδώ πέρα. Νομίζω ό,τι να είναι. Υπάρχει αυτό το σκουπίδι, το οποίο φυσικά εντάξει θέλω για να γίνω αυτά τα live έξω, σίγουρα θα χρειαστώ κουστοδία φίλων από εδώ. Πού να πας να κάνεις εκπομπή έξω. Οι δύο γωνιακοί να κρατάνε τουλάχιστον πολυβόλο λόγους. Δηλαδή θα ξεκινήσει το live υπέροχο έξω, μπορεί να καταλήξει κανονικά. Δηλαδή έτσι και εμφανιστεί αυτός μπροστά μου, δεν θα υπάρχει καμιά μαγεία που λέμε «Α, το ξέρω εγώ, τον γνωρίζω και τέτοια». Γαμίσει κανονικά ή στείλει, στην ουσία δεν κάνει κουστάκι αυτός. Το μόνο που κάνει είναι ότι να ενοχλεί και να πειράζει τον live, φυσικά δεν είναι μικρό πράγμα. Στην Πελαγία Μπέλα την παρενόχλησε, εχθές που έκανε live, στην Χαλκιδική.
έμαθε με κάποιο τρόπο και πήγαν δύο άτομα εκεί, ένας Άρεν και μία Θήλη. Ο Άρεν πιο νωρίς από τη Θήλη και της είπε ότι ξέχασες πράγματα στο mini market. Η πελαγία Μπέλα σημειωτένω εκείνη την ημέρα δεν είχε πάει καθόλου στο mini market. Και όλα αυτά τα έχει κάνει αυτό το μουνόπανο που το εκφιάζει αυτή η γαμημένη γαμό το Χριστό της Πανάτα και γαμό τη μάνα της Ψούς. Πού σε πλέει. Από Θεό, ο Θεός ακούει ρε πουσταριό. Αυτό το μουνόπανο πήγε και παρενόχλησε με άτομα εκεί πάνω στη δική μιλάμε. Που βρίζεις τον Χριστό και την Παναγία θα καείς καριόλοι. Παλιοπουσταρά. Η βρωμιάρα αυτή η Πανάθα ακούει το βρωμιάρα. Βρωμιάρισε και φαίνεσαι. Ναι, πήγαινε κάνει ένα μπάνιο ρε Λιγδί. Λιγδί, γκασμά. Κάσε καριόλι, πού το πήρε από εμάς. Αλητήρια. Βρωμιάρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Αφού δεν αλλάζει ρε. Γιατί δεν ήξερα, ήξερα που πάω. Δεν αλλάζω. Και ανοίγει το στόμα σου και λες ναι. Αλήθεια δεν το ξέρα λέει. Μαθαίνεις εσύ από ναι, αυτό. Γιατί τι είσαι αφός και εσύ θα κάνεις μαλακίες. Κοράκλειο. Σκάσε. Βρωμιάρα. Βρωμιάρη. Αυτά ήθελα να πω για την Πανάθα και για την άλλη την πουτάνα την Ταυζίτα η οποία μπήκανε από τα φτερά αυτού. Έλα βγαίνει. Τώρα φοβόσυρα. Περίμενε. Μετά πήγε μια κοπέλα εκεί και την παρενόχλησε πάλι και της είπε ότι σας ζητάει το μαγαζί τηλέφωνο. Το μαγαζί που πίνει καφέ η κοπέλα δεν ήξερε η Πελαγία Πέλα και οπουδήποτε δεν ναι, παρθένα. Ακούστε στο Κυριανίδες, παντού στέλνω άτομα. Θα γαμίσω και τον Πάτρα τώρα. Θα γαμίσω λίγο στο σχόλιο από κάτω στον αόρατο. Εγώ τι έκανα. Για τα νούμερα, live. Περιμένε. Σε λάθος live μπήκες και το γράψες. Λοιπόν, όπως βλέπω εδώ, αυτός όπως βλέπεις εδώ, Βλομιάλη, Βλομιάλη! Πενέμεται αυτό το πράγμα και έχει ένα άτομο, την Πανάθα, δίπλα του, η οποία τον συγχαίρει. Να της τον δίνω να τον πέρε. Ναι, Πανάθα μου, μπράβο γυναικάρα όμορφη. Όλοι σπίτι του Παναγιώτη την delivery. Ευχαριστούμε, Πανάθα. Τι είναι αυτά που λες, μόλι πρωί-πρωί. Θεσσαλία 33, Πανάθα, θα σε κεράσω καφέ εγώ. Έλα, έλα. Έλα, Θεσσαλία 33. 7 παρα 20, άτομα και άνοιξα 4 παρα 20. Λοιπόν, μόνος με εγώ και έχει τώρα άλλο τον Ανδρεούλη επάνω και έχει 200 πόσα άτομα έχει, μου λένε. Λοιπόν, άρα... Θεσσαλίες 33 άρα, για καφέ όλοι, ελάτε. Ανέβασα και δεν μιλάγες, για μίλα, μίλα λίγο. Σε ξανανεβάζω. Μίλα, να σ' ακούσω, καλησπέρα. Να ξαναπώ την καλημέρα και να σου πω σε πατήσεις να δεις ψέματα. Πάριος! Τι το πάμε σε Πάριος. Σε βοηθάμε στο μοτέλι. Σαφακέο, μπλοκ από πάνω, κατευθείαν, μπλοκ, κατευθείαν. Κατευθείαν, κατευθείαν τάφος. Με πόσο προφίλ και να έρχεσαι, γιατί έρχεσαι και δεν γράφεις και λέει ανέβασέ με. Θα γίνεσαι μπλοκ. Σε έβαλα να πλέξεις τα φύτρα όπως ο Ηρακλής, αλλά δεν μπορέσεις και έγινες μπλοκ. Σε λίγο με άλλο θα. Φιδάκια, ο Ιακλής μόλις γεννήθηκε έπληξε δυο φίδια. Δεν μπορέσεις να καμπλήσεις, έγινε μπλοκ. Όλοι καφέ στον Παναγιωτάκη σπίτι σε λίγο, Κυριάννη. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ μπορώ να σου δώσω το βήμα για live ναι. Σε έναν πολύ ωραίο χώρο ναι. Με πολύ ασφάλεια εννοείται. Και με γιαούφια. Σε μέρος δικό σου. Τα βλέπω εγώ, έρχονται. Ναι, εννοείται έξω, έξω, σε μέρος δικό μου. Μάλιστα. Δικό μου. Ναι. Λοιπόν, που θα γίνει τη σπουτάνα. Με γιαούφια σου, με τα αυγά σου, ντομάτες, όλα. Ναι. Θα πέσουν όλοι κάτω. Δεν πέφτουν αυτοί με τίποτα κατά. Αυτοί μόνο με πυροβολισμούς θα πέφτουν κάτω, να το ξέρεις. Εγώ στο λέω έτσι. Δεν πέφτουν αυτοί. Λοιπόν, άκουσε με. Άκουσε με. Θα αρχίσουμε από το ισόγειο. Θα πάμε στον πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, θα ανέβουμε πάνω ταράτσα με θέα Ακρόπολη. Μάλιστα. Και θα πάθουν πλάκα όλοι, με πλήρη ασφάλεια γύρω-γύρω του χώρου. Ευχαριστώ κουμή μου. Θέλω να σιγουρευτώ ότι δεν έχει σχέση όμως με αυτό το άτομο, γιατί τότε θυμάστε έγινε και σε καναβλό. Γιατί είσαι μαλάκας, γιατί ακούσες μαλάκες και ακούσες τους συντονιστές σου. Τώρα πάει. Εσύ είμαι μεγάλος άνθρωπος ρε φίλε, θα σου κάνω μαλακία.
Μπράβο. Άρα λοιπόν ισχύει αυτό. Αυτό όμως που μου λες θα είναι εξωτερικός χώρος, στυλ roof garden και τέτοια. Εσωτερικός. Άσο να πάει Κυριάννη και θα πάει να γαμίσει τον Γκούμι. Θα του κάνει να γαμίσει ο Γκούμι και το φυσάκι θα κρυώνει. Θα σου στείλω τα μηνύματα μετά. Θα σου στείλω τα μηνύματα του Γκούμι. Θα τον εγαμίσει ο Γκούμι. Να τον εγκαμίσει ο ίδιος ο Κούμης τώρα και θα αναγελάσει. Τον έχει άχθη. Καταλαβαίνω ότι είναι σπίτι και μέρος το κέντρο. Να τον εγκαμίσει ο Κούμης, να τον πλήσουν εκεί μέσα και τον κοπανάνε. Ακριβώς. Με αυτό που είχε. Και να τους κάνουμε πουτάνα όλους. Να τους φύγει το σκατό να φτάσει στην κάλτσα και επειδή είναι καλοκαίρι και δεν μπορεί. Ακριβώς. Και θα έχω το παντοωμά να κράζει από κάτω. Όχι, η ασφάλεια στον Παναγιώταρο θα τους στείλω εγώ. Δικιά μου ασφάλεια. Αγόρι μου, ασφάλεια, να φανταστείς, προχθές είχα τη Σακελαροπούλου μαζί με τον μαλάκα τον Αλίτη τον Τσίπρα. Μπορώ να πω την καλημέρα μου. Θα τον εγαμίσει Κυριάννη ο Κούμης ο ίδιος. Σου δείξω μηνύματα μου. Τι του εστιμάζεις, κάσε ρε μαλάκα, σε μετά μιλήσεις. Θες την ομάδα ρε μαλάκα, ναι ή όχι. Ναι, θα σε θέλω, αλλά θα λες μαλακία, κάτσε εδώ τώρα. Αφού δεν κάνεις τίποτα μαλάκα, σε για πες. Δεν είδες τι τον έκανα ρε μαλάκα, είσαι χαζός. Για πες. Δεν είδες τι τον έκανα και γελούσε εδώ πάνω. Όχι. Του ξεφτέλησα. Εδώ ήρθα να πούμε μια καλημέρα να δώσουμε τα χέρια και εσύ με φωνάζεις ρε βράδυ. Δεν δίνω τα χέρια με εχθρούς. Θα πας από εκεί, θα σου ανέβεις πάνω. Στον κόλο, μαλάκα, καραγιώζει. Θα πας από εκεί τον ευρύσεις. Πες ο Κούμης, θα σου στείλω φωτογραφία. Ο Κούμης είναι μαζί του, σου εστιμάζει μεγάλη πουστιά. Θα σου στείλω εγώ τώρα φωτογραφία. Θα μου δώσεις πρώτα την αμοιβή μου και μετά θα εκτελέσω. Έχω φωτογραφία που ο Κούμης θα τον εγαμίσει. Μου έχει στείλει μηνύματα, μου λέει πάνω τον καλοκιάσο μου. Λέει, εγώ μπορούσα να σε εγαμίσω, αλλά δεν το έκανα για να γίνουμε ένα. Τι θες. Πήγαινε από εκεί, σου στείλω τώρα ένα μήνυμα. Το δεις, το διαβάζεις. Τι λέω και μέσα από σένα μόνο από τον κύριο Γιάννη. Ωραία, έφυγε από μένα, σε κατεβάζω. Τον πουλο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ωραία. Σε περίπτωση που αυτό πότε θα γίνει, μου έχεις δώσει... Όποτε θέλεις. Λοιπόν, αυτό εντάξει κάτσε να, δεν ξέρω, να γίνει τώρα καλοκαίρι πριν γίνουν διακοπές, δεν ξέρω πώς θα... Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πια παιδιά τα live τα μέρημνα έξω που ήταν πολύ ωραία και ήταν και άγρια... Θα τα κάνουμε ρε, θα είμαστε παρέα. Θα τα κάνουμε. Θα τα κάνετε, θα σας γαμίσω Κούμης, κάτσε σας γαμίσω Κούμης. Δεν πιστεύω ότι στη ζωή υπάρχουν τέτοια άτομα σαν αυτόν. Τζίνερ, κάτσε να στείλω μηνύματα του Κούμου, περίμενε. Θα τα ανεβάσει. Δεν τον είχα δει ποτέ από τότε. Εσύ για έναν άρρωστο μιλά, έχουμε γνωρίσει αρρώστου στο ίντερνετ. Είναι συνέχεια αυτό ο αυτό, είναι πολύ άρρωστο. Βρε αγόρι μου, άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Αν θε λίγο σίγαση για να σου πω. Είχα γνωρίσει τον πρώτον. 1997 γνώρισα τον πρώτον ιντερνετικό στη Χαλκίδα. Ναι. Και γυρνάει και μου λέει, ρε φιλαράκι, δεν ξέρω αν έκανα καλά που σε γνώρισα, το σκεφτόμουν πολύ καιρό. Δηλαδή, για να γνωρίσεις έναν άνθρωπο που μιλά στο ίντερνετ, άκου τι μου λέγε. Και λέω, αυτός είναι άρρωστος. Περνάει ο καιρός, γνωρίζω άτομα, λόγω της δουλειάς μου πήγαινε εξωτερικό, γνώριζα κόσμο και ξαφνικά ο τύπος αυτός ο άρρωστος χώρισε μια οικογένεια γιατί και πώς. Άκου να σου πω, έβαζε φωτογραφίες που έστελνε, ατυχές φωτογραφίες γυμνές η τύπισσα με τα παιχνίδια της, σ' αυτόν ανε και τις έβγαζε αυτόματα στον υπολογιστή και έμπαινε ο άντρας της και τα βλέπε. Ο άρρωστος. Ναι. Κατάλαβες ότι υπάρχουν άρρωστοι. Σόπα ρε, υπάρχουν άρρωστοι. Ναι, είναι πολύ άρρωστοι. Παναγκέτα ρε. Ορίστε. Έχεις δει βίντεο πώς πήγε να συνοδεία ο Νικόλας ο Μιχαλονιάκος. Ναι, ακριβώς. Στα δύο πίσω. Ακριβώς, ναι. Έλα ρε, τον είχα εδώ. Εδώ σε μένα ψήφιζε, δίπλα σε μένα, στα 50 μέτρα ψήφιζε. Ακούστε, θα σταλούν και δυνάμεις της Δίας ή Ζήτα μισή ώρα πριν να έχει καθαρίσει ο τόπος. Σφαλιάρα και κάτω. Δεν έχει κανείς πέρα, είναι σφαλιάρα και κάτω. Θα πω εγώ, θα πάει πρώτα Δίας ή Ζήτα για αρκετή ώρα, όπως και στα γήπεδα, να καθαρίσει ο χώρος από όσο αποβάλλουν αυτού του αντίπαλου και θα καθαρίσουν οι φωτογραφίες. Πού θα πάει αυτός ο καθένας.
κοινού είναι δεδομένοι ήδη πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή κοιτάνε, δεν κοιτάνε σαν Παναγιώτη, θα σε φωνάξω. Λέει για να μπορούν να αλλάξει γνώμη. Εγώ μαζί σα είμαι τώρα. Δεν να αλλάξει εγώ γνώμη. Ποιο ρωτά. Είναι πέσω. Πούμε στη συνέχεια στη μένη. Είναι με τον Οχτάρια. Είδα μηνύματα. Έχουν ανεβάσει μηνύματα από εκεί. Γιάννη, σου ότι ετοιμάζει ο Κούμε τρελό παιχνίδι. Γιάννη, πες του να χαλαρώσει, Γιάννη, σε παρακαλώ. Μόνο και μόνο που του βρεις την οικογένεια. Θα πας βρε μαλάκα, σε πετάξω κάτω. Φίλοι, για μάνα, γαμίσου μετά εσένα, διάλεξε. 8 ώρα θα σου παραγγελία σπίτι, διάλεξε τώρα, τι θες. Θα δουλέψεις για μας ή θα φύγεις. Πάρε, δεν μιλάς. Πώς και πώς δρόμο. Σε πάνε, κανονικότατα, σφαλιάρα και κάτω. Δεν κάθαμε να συζητήσουμε τώρα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Όχι, ναι, καλησπέρα, τι είναι. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα σας. Είναι, κοιτάνε και... Τα παντομάνια και κάτω. Και δεν μπορεί να πάει κανένας μέσα. Θα βάλει ο άτομα σαν το φαντομά, θα είναι αντράκια σαν το φαντομά. Θα είναι σε κανονικά. Παντομά μου, έχει δόντια, κάτι παππούδες που υπάρχει γύρω γύρω. Αρσενικά, ωραία, πολύ αρσενικά. Μακάρι στην Καλλιρόη, εκεί που πρέπει, στη Μεσοχή. Στο νέο κόσμο, Κυριάννη, θα τον εγκαμίσουμε. Θα μπει μέσα κλειδί. Θα τον αντινάξουμε στην Καλλιρόη. Του Αγιάνου Ολυμπίκου, εντάξει, λοιπόν, οκ. Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω, γόρι. Λίγο πιο κάτω, ερώτα. Και θα, επί της Καλλιρόης, μπράβο, και θα κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Γιατί υπεύθυνος είμαι εγώ για το κλειδί. Είναι και αυτός ο Σίγκερ, ο οποίος αρχίδια Σίγκερ είναι. Αυτός κάνει ταξίδια σε κάτι Βεδουίνους, έχει ντυθεί σε κάτι βίντεο. Εγώ το έκανα αυτό στα 30 μου. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτό. Ξαφνικά. Στα 30 μου εγώ έκανα τέτοια. Το μυαλό του εδώ πέρα είναι. Κοιτάει ποιος είναι στα παράθυρα. Γαμίση μαλάκα ο Κούμης, Παναγιωτάκη, συνέχει στη μένη μαλάκα, ξύπνα. Παναγιωτάκη. Εγώ το δεν του έκανα τίποτα. Κεφαλοκλείδωμα θέλω να σε κάνω. Παναγιώτης. Με τόπλα καμιά μέρα εδώ. Θα σου δείξω μηνύματα μαλάκα του Κούμη, ηλίθιε ξύπνα. Μου έχει στείλει 500 μηνύματα, ξύπνα, βλάκα. Θα στη φτιάξω, Κούμη. Ηλίθιε, συνέχει στη μένη μαλάκα, Κούμη. Θα σου βγάλω εγώ μηνύματα, μα δε στη φόρα. Έχουν τσακωθεί, ακούστε τον, έχουν περιθωριοποιήσει για αυτά τα πράγματα. Μπράβο. Και ο Ακριβώς. Και ο Άρης, όλοι αυτοί έχουν διαφοροποιηθεί από αυτόν. Ο Άρης δεν έφυγε ποτέ, δηλαδή ποτέ το τελειώσαμε δεν έφυγε. Είχε φύγει, έκανε το λάθος ο Άστεγος, ο οποίος ήταν εδώ. Και πήγε πάλι, ανέβηκε εκεί. Τελικά και ο Άστεγος τον έχει γράψει στα αρχίδια του και ενδέχεται να τον ξεπλοκάρω. Ο Άστεγος που έγινε μπλοκ είναι γιατί ανέβασε μέσα από το προφίλ του και μίλαγε ο Λίτρας. Και λέω είναι φίλοι και τέτοια. Μαρία Σου, Λιμενάρχης, Άκης Γεωργίου, αυτοί όλοι είναι φίλοι μου, τον έχουν γράψει. Ναι ρε, η Μαρία είναι γαμώτα κορίτσια. Η Μαρία Σου είναι πολύ καλή. Να δει ρε παιδιά, τον έχουν γαμώτα κορίτσια. Αφού Κυριάννη, εγώ τους έχω μπλοκάρει όλοι, πώς με έχουν γάμισει, εγώ τους έχω διώξει όλους, πώς γίνεται αυτό. Αφού εγώ τους μπλοκάρει, όπως θέλει τα λέει, εγώ τους έβγαλα όλους. Θα βγάλω Κούμη μαλάκα αυτά που μου έχει στείλει και θα σε ξεφθυλίσω μαλάκα. Πας στον Παναγιωτάκη και τον εγαμίσεις μόνος σου. Δεν είπαμε έτσι. Παρέα τον εγαμίσουμε. Μην το γάμας μόνος σου. Πάει να σε φάει τη δουλειά. Ναι ο μαλάκας μου λέει το φτιάξω εγώ που λέει γιατί μου έχεις την οικογένεια και το παιδί. Εγώ πριν το γνωρίσω δεν έβριζα καθόλου λόγω τιμής αυτό το ξέρω. Άκου δεν έβριζα καθόλου λέει λόγω τιμής. Εκτός αυτού. Οι πράξεις που κάνει αυτό το αρχίδι, έτσι, είναι πράξεις πολύ. Δηλαδή, αν τις βάλεις σε ζυγαριά κανονικά δικαστικά, η ύβρις τρώει, ξέρω εγώ, ένα μήνα βρελιά, αυτού τρώει, είναι κακουργήματα κανονικά. Έχει εισέλθει σε οικίες ανθρώπων, έχει φωτογραφίες, έχει βγάλει στοιχεία πραγματικά, πλήρη τα πάντα, δηλαδή έχει κάνει κλίματα, φωτογραφίες έξω, εκεί που ήμουνα, που έκανα live, φάσεις, και αυτό δεν είναι... Και τώρα είναι κάρμα. Καταλαβες. Εννοείται πλήρης, θες το κανονικά. Δεύτερος όροφος τα πάντα. Τέλος πάει.
Ρε Παναγιώτη, σταμάτα να ασχολείσαι με αυτόν και να τον σκέφτεσαι. Ασχέτως τι κάνει αυτό. Εγώ σκέφτομαι την Πανάθα που την έκανα απλό και την πήγε και τον πίστεψε. Και την άλλη την ταυσίτα και πήγαν από εκεί σε εκείνο το σκουπιδολάι. Αυτός ρε, δεν τον έχει πιστέψει. Δεν τον έχει πιστέψει. Αυτό το σάψαλο που ο Βαψομαλιάς του τον έχει εκεί πέρα για να σωθεί. Παναγιώτη, άκου το Φαντομά, έχει δίκιο Φαντομά. Άκου το Φαντομά. Άκου το Φαντομά, έχει δίκιο Φαντομά. Όχι, ο Βαψομαλιά είναι ρουφιανόπουστας, όπως το λέω. Ρουφιανόπουστας. Εδώ, Θεσσαλίας 33, γαμίστε το. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε... Πρόσεχε, Φαντομάς, να μην σε βγάλω κανένα βίντεο, πρόσεχε. Πλήρη, να κάνουμε έτοιμα να τον πάρει όπου θα τελειώνει. Φαντομάς, πρόσεχε καλά, να μην σε βγάλω κανένα βίντεο και θα επλαγείτε εδώ μέσω TikTok. Μεγαλύτερη κότα, Φαντομάς, λένε στην Αθήνα, ενώ στην Κύπρο. Όχι, όχι. Όχι, όχι, υπάρχει ένα βίντεο, άμα θα δείτε του Φαντομά στο αυτό, θα φρίξετε όλοι εδώ μέσα στο TikTok. Όποιοι τι βίντεο. Συγγνώμη λίγο, για να μην το ξεχάσω. Υπάρχει. Παίρνουν απειλητικά μηνύματα. Ποιος παίρνει απειλητικά. Να το ξέρεις αυτό. Ποιος. Άμα δείξουμε και εμείς τα δικά μας. Όσοι είναι στα live σου. Παίρνουν απειλητικά μηνύματα, υποστηρίζεται έναν που βρίζει παιδιά. Πού το βάζεις, δηλαδή όποιος παρίσταται στο live μου τον απειλεί με μηνύματα, όπως και την καταπουζίνα. Με πληροφορούν, έχει βάλει φωτό υγείας και είναι στο live γιατί, αυτό αυτή τη στιγμή. Θεσσαλίας 33 είναι το σπίτι του Παναγιωτάκη. Γι' αυτό τους γάμισαν. Θεσσαλίας 33, γάμισε τον. Διότι παρίσταται με ένα άτομο κατάπτυστο, το ξαναλέω, σε live video. Και αυτός ο Βαψομαλιάς... Θεσσαλίας 33, γαμίστε τον. Γάμα σκυλιά, γάμα γυναίκες, παιδιά. Ναι, ναι, εγώ σε γαμάω. Αυτός ο αλήτης ο Βαψομαλιάς. Ναι, ναι. Ρε πώς θα υπάρξει... Θεσσαλίας 33. Αυτό έχουν κράψει. Ο Τόλης... Ο Κούμος...